Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω ως γραμματέας του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμάς Πλανιάτος στη σημερινή μας εκδήλωση, στην οποία θα γίνει παρουσίαση ενός βιβλίου από τον καθηγητή θεολόγο κύριο Παναγιώτη Σημάτη με τίτλο «Η πατερική στάση πάνω στις αιρέσεις και ο οικουμενικός, στον παπισμό ιδιαίτερα, και ο οικουμενικός πατριάρχης και η στάση του οικουμενικού πατριάρχη του Παναγιωτάτου του κυρίου Βαρθολομαίου». Θα ήθελα καταρχήν να καλέσω τον κύριο Σημάτη στο βήμα και στη συνέχεια της εκδήλωσης θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Λαβρέντιος Ντετζιότζη, ο οποίος θα συμμετήσει για τους σκοπούς της Ένωσης και ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο έγινε και τι επιδιώκουμε. Κύριε Παναγιώτη Σημάτη, παρακαλώ. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, κάτω από αντίξωες συνθήκες που δημιούργησε η έμφοβη εξουσιαστική νοοτροπία κάποιων τοπικών κύκλων, αλλά και η ύβριση ανθρώπων που ούτε κατόψιν μας εγνώριζαν, γίνεται τελικά η παρουσίαση ενός βιβλίου που δεν φιλοδοξεί τίποτα άλλο παρά να παρουσιάσει ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό των θεολογικών διαλόγων με τους ετεροδόξους. Με την έρευνα αυτή προσπάθησα να καταγράψω ποια είναι η παρακαταθήκη των πατέρων της Εκκλησίας μας για το θέμα. Και επειδή ο όγκος των πατερικών κειμένων ήταν τεράστιος και παράλληλα το βιβλίο δεν έχει αυστηρός επιστημονικό χαρακτήρα, δόθηκε το βάρος σε αυτούς που διαμορφώνουν και δίνουν τη γραμμή για τους διαλόγους. Πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο, ως γνωστό, στους διαλόγους παίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει εκφράσει δια πολλών τις απόψεις του για αυτούς και κατευθύνει την όλη προσπάθεια δια του λόγου του και των ποικίλων ενέργειών του. Οι ενέργειές του αυτές έχουν από πολλές πλευρές κατακριθεί ως αντιπατερικές. Από την πλευρά του πατριαρχικού περιβάλλοντος, όσοι εξασκούν κριτική, περιφρονούνται ή χαρακτηρίζονται ως αντιδραστικοί, οι υπόλοιποι δε εκκλησιαστικής φορείς ή σιωπούν ή προτρέπουν υπακοή στο εμπερίστατο φανάρι. Προσπαθώντας λοιπόν να διακριβώσω πού βρίσκεται η αλήθεια, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος, συναντήθηκα με κείμενα πατέρων που αντιμετώπισαν τα ίδια ή και χειρότερα προβλήματα από τα δικά μας. Πάρα πολλά είναι τα κείμενα που αναφέρονται στις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους ετερόδοξους και αφαίρωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους οι πατέρες αυτοί για την αντιμετώπιση των αιρετικών με ομιλίες και συγγραφές, γιατί είχαν διακρίνει τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει στις σχέσεις των πιστών με ανθρώπους που διαστρέφουν τις εντολές του. Όποιος μελετήσει επισταμένως τα κείμενα των πατέρων, τα τόσο παλαιά μα και τόσο επίκαιρα, είναι αδύνατο να μην προχωρήσει σε συγκρίσεις με σύγχρονες καταστάσεις και πρόσωπα. Είναι αδύνατο να σιωπήσει και να μην θελήσει να μεταδώσει με όποιον τρόπο του είναι δυνατόν τη μαρτυρία τους στο σύγχρονο κόσμο. Ας ξεκινήσω λοιπόν με ένα πρώτο πολυσήμαντο κείμενο που αποδίδεται στον Ιερό Χρυσόστομο, αποτελεί συμπερίληψη της πατερικής σκέψης στο θέμα μας και εκφράζει εύγλωτα ποια πρέπει να είναι η στάση των ποιμένων και κάθε πιστού προς τους αιρετικούς. Πρόσεξε, λέγει, την σύνεση με την οποία ο Άγιος του Θεού δημοσιεύει και αποκαλύπτει τους κακόδοξους αιρετικούς, ή να μη και ημείς πλανηθόμεν. Ακούσατε οι Ορθόδοξοι και της αιρετικής μη συγκαταβαίνετε. Ακούσατε ποιμένες και μη συγγίσετε, αλλά κηρύξατε των λόγων, μη δότε τόπον το διαβόλο. Και συνεχίζει μελαγχολικά. Αλλά πολύ μεγάλη είναι η διαφορά των ποιμένων εκείνης της εποχής από τους σύγχρονους ποιμένες. Εκείνοι ήσαν πολεμιστές, ούτε φυγάδες. Εκείνοι την ψυχήν αυτών έθηκαν υπέρ των προβάτων, μιμισάμενοι των ποιμένα των καλών. Ενώ τώρα, αν κάποιος από τους αιρετικούς λαλεί διαστραμμένα, ο αντιλέγων εκ των ποιμένων ουδής, ο πολεμών ουδαμού, πάντες πτωχοί τότε γίνονται, πάντες σιωπητικοί, πάντες φυγάδες. Και ρωτά, συμποσιαζόμενοι, μεθύοντες και μετεωριζόμενοι βούλεστε νικάν τα αιρέσεις. Αλλουέ ημίν, οι τρυφώντες και μετεωριζόμενοι εν χρυσό και οι ματίες ποικίλης καλοπιζόμενοι. Πώς άλλης δείξετε την καλή πτωχία του Χριστού, του Δήμας πτωχεύσαντος, του ετυλαμένου της μαθητές αυτού μη έχειν χαλκών εν τεζόνες. Ο πλούτος σας επληθύνθη και ο λόγος σας εξέλιπε.
τε ημάτια ημών σιτόφρωτα γεγόνασι, περιών λόγων δώσετε του αρχιπημένη Χριστό. Ανανύψατε ουν λοιπόν, κηρύξατε τον λόγον, απορρίψατε πάσαν βιωτικήν μέριμναν, βλέπετε ακριβώς πώς περιπατείτε. Μια μικρή αναδρομή στα πεπραγμένα του 20ου αιώνος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημερινή ζωφερή εκκλησιαστική πραγματικότητα. Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε με δυσίωνες προοπτικές για την υπόθεση της ακαιρεότητας και γνησιότητας της Ορθοδόξου πίστεως. Κάποιοι από τους Πατριάρχες, λόγω και του εμπερίστατου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαχειρίστηκαν τα θέματα της Ορθοδοξίας με τρόπο μη παραδεδομένο, διαφορετικό από άγιες και ηρωικές πατριαρχικές μορφές των προηγουμένων αιώνων, οι οποίοι αντιστάθηκαν υπό αντίξωες συνθήκες και διωγμούς για την διατήρηση αλλοβήτου της Ορθοδόξου πίστεως. Οι πρώτες αβαρίες του φαναρίου σε θέματα πίστεως, όπως ήταν λογικό, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις από πατριάρχες των άλλων πατριαρχείων, από επισκόπους, ιερείς, μοναχούς και τον πιστό λαό. Οι αντιδράσεις αυτές ανάγκασαν τους καινοτόμους επισκόπους του φαναρίου, προς καιρόν τουλάχιστον, να αναδιπλώνονται και να διαβεβαιώνουν ότι την πίστη και την ορθοδοξία θα διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού. Μόνο για την προώθηση των κοινωνικών θεμάτων υποστήριζαν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Παρά τα αυτά, ο επόμενος βηματισμός του Πατριαρχείου προς τον Οικουμενισμό δεν αργούσε. Η παραχωρήση ζωτικού ορθόδοξου χώρου στους ετερόδοξους και η καταπάτηση των ιερών κανόνων από τους Πατριαρχικούς αποτελούσε καθημερινή πρακτική. Τις νέες διαμαρτυρίες για τήρηση της παραδόσεως και των ιερών κανόνων ακολουθούσε μια ακόμα αναδίπλωση και η ιστορία αυτή σέρνεται ως τα σήμερα. Έστω ως παράδειγμα ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Το 1952 απαιτούσε με εγκύκλειό του από τους κληρικούς να είναι προσεκτικοί στις λατρευτικές συνάξεις μετά των ετεροδόξων. Οι συμπροσευχές, ετώνιζε, καταδικάζονται από τους ιερούς κανόνες αφού αμβλύνουν το ορθόδοξο φρόνημα των πιστών. Μετά από λίγο όμως άλλαξε τακτική. Έγινε θαυμαστής του Πάπα. Αγάπησε μια πλούσια γυναίκα, όπως έγραψε ο πατήρ Παΐσιος, και ντρέπεται για τη φτωχή γυναίκα, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, όχι μόνο συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα, αλλά και μετέδιδε τη θεία κοινωνία σε παπικούς, όπως ο ίδιος ομολόγησε σε προσκυνητές στο φανάρι. Την πληροφορία αυτή παρουσιάζει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός στο φυλάδιο «Οι διάλογοι χωρίς προσωπείο». Εκείνη ακριβώς την περίοδο οι αντιδράσεις έγιναν ετωνότερες και ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή δια της οποίας τον εχαρακτήριζε μειοδότη της πίστεως και τον ερωτούσε: «Παναγιώτατε, τι σημάς ηλίωσε ούτως βαθαίως, τι σημάς εβάσκανε, έκτοτε τη αληθεία μη πείθεστε και μη έπεστε αλισταέσκατα μειοδοτήν περί αυτήν». Αυτή η τακτική, τα προοδευτικά δηλαδή ανοίγματα προς τον παπισμό και τον οικουμενισμό και η αναδίπλωση μετά από κάθε διαμαρτυρία των πιστών, συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σε κάθε τέτοια διαδικασία, τα όρια της πίστεως υπερβαίνονται. Η Ορθοδοξία συρρυκνούνται και αντίθετα ο παπισμός, οι προτεσταντικές ομολογίες και γενικότερα ο οικουμενισμός επεκτείνονται. Δημιουργούσαν προσβάσεις σε πλατιές κοινωνικές μάζες με λαϊκίστικες εκδηλώσεις, που στόχευαν να καθιερώσουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και το Βατικανό ως υπερασπιστές της παγκόσμιας ειρήνης, πολέμους της οικολογικής ασυνδοσίας, αρρωγούς της ανάγκης των πτωχών του Τρίτου Κόσμου. Έτσι ο Χριστιανισμός παρουσιαζόταν ως ένα άνευρο και απνευμάτιστο κατασκεύασμα, ένα κοινωνικό κίνημα με επίχρησμα χριστιανικό και όχι ως ζωοποιός αλήθεια, οδός, λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου από τα νύχια του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Σύντομα όμως, εκτός από κάποιους πνευματικούς πατέρες και κορυφαίοι ορθόδοξοι θεολόγοι, διαπίστωσαν ότι τα κίνητρα των ετεροδόξων δεν ήσαν αγαθά. Διείδαν ότι σκοπός του οικουμενισμού ήταν η αφομοίωση της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και διαφοροποιήθηκαν. Ένας από αυτούς ήταν και ο κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, όπως εχαρακτηρίστη, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Ο πατήρ Γεώργιος συμμετείχε αρχικά στην οικουμενική κίνηση με αγαθή πρόθεση. Όταν όμως κατάλαβε την πονηρία των ερετικών, εξέφρασε την αντίθεσή του, θεωρώντας ότι μια επίσημη συνεργασία της Εκκλησίας μας με τους ετεροδόξους σε κοινωνικά θέματα, πριν αυτοί επιστρέψουν στην Εκκλησία, θα επέφερε σύγχυση και θα απέβαινε εις βάρος της αλήθειας της Εκκλησίας. Όπως και πολλοί άλλοι θεολόγοι, υπενθύμιζε ότι ο Χριστός ίδρυσε μία Εκκλησία, όχι πολλές. Γι' αυτό έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι μία ικανοποιητική συνεργασία των διηρημένων χριστιανών επικοινωνικών θεμάτων ή στο πεδίο των διεθνών υποθέσεων, χωρίς κάποια βαθύτερη όθηση για τελική ένωση σε μία Εκκλησία, μπορεί να αμαυρώσει ή ακόμα και να καταστρέψει το όραμα της αληθινούς χριστιανικής ενότητος, η οποία είναι
η ένωση της Εκκλησίας και εντός της μίας Εκκλησίας. Δεν θα ήταν, ερωτούσε, μία παράλογος κατάσταση εάν οι χριστιανοί οι δύνατον έχουν συμφωνία εις πράγματα εγκόσμια, τα οποία από πνευματικής απόψεως είναι επουσιώδη, και όμως να διαφωνούν εις πράγματα ουσιώδη και πνευματικά. Δεν θα υπεδήλωνε ότι όλη η δογματική ή ομολογιακή διαφωνία είναι άνευ ουδεμίας ζωτικής σπουδαιότητος. Αλλά και άλλοι επώνυμοι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, πνευματικοί πατέρες και πιστοί της Εκκλησίας μας τότε, έβλεπαν τον κίνδυνο στις παρά τους ιερούς κανόνες επαφές Πατριάρχη Αθηναγόρα και Πάπα, αφού θεωρούσαν τον παπισμό και τον οικουμενισμό ως αιρέσεις που είχαν καταδικαστεί σε πάνω από 120 οικουμενικές, πατριαρχικές και τοπικές συνόδους της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Ένας από αυτούς, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κονιδάρης, που δεν ανήκε σε κάποια ομάδα χαρακτηρισμένη ως συντηρητική, δεχόταν ότι ο Προτεσταντισμός όχι μόνο δεν αποτελεί Εκκλησία, αλλά διεργάζεται τη διάσπαση και τη διαίρεση όπου εισχωρήσει. Συγκεκριμένα έγραφε: «Ο Προτεσταντισμός μεταφέρει τη διαίρεσή του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ούτω το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι ατυχώς εν της πράγμαση Παγκόσμιο Συμβούλιο μη Εκκλησιών ήτι Προτεσταντικών Ομολογιών Πολυαρίθμων και Έτινων Εκκλησιών». Ο δε καθηγητής Γεναράς, στην καλύτερη θεολογική του μελέτη, Αλήθεια και Ενότητα της Εκκλησίας, εκφράζει τη μελαγχολία του που τα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας, φορείς και εκφραστές μιας θεολογίας αιώνων αγιότητας, έχουν την ίδια ψήφο στην Κεντρική Επιτροπή του ΨΕ με τον αντιαλκοολικό αντιπρόσωπο του Σταυρού Σωτηρίας, μιας εκκλησίας δηλαδή, οι αντιπρόσωποι της οποίας δηλώνουν συνήθως αποχή από συζητήσεις σχετικές με το ποτήριο της Ευχαριστίας, επειδή στις δικές τους συνάξεις το έχουν καταργήσει, αφού είναι αντιαλκοολικοί. Συμπληρωματικά θα αναφέρω και τη γνώμη ενός ακόμα καθηγητή Πανεπιστημίου, που ασχολήθηκε ειδικά με το θέμα, του Μουρατίδη, ο οποίος τόνιζε από τη δεκαετία του 70 τον ξεπλεσμό των Ορθοδόξων, οι οποίοι δέχονται να συμπαρίστανται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών με εκπροσώπους θρησκευτικών ομάδων που έφεραν το όνομα Εκκλησία του Χριστού και οι οποίες διακομωδούσαν και ενέπεζαν και τα ιερότερα των μυστηρίων, χειροτονούντες επισήμως ως ιερείς ομοφιλοφίλους και ευλογούντες γάμους μεταξύ προσώπων του αυτοφίλου. Μια άλλη πατερική θέση που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την επικινδυνότητα της αιρέσεως είναι η διάκριση που γίνεται μεταξύ των καθημερινών αμαρτιών που ο καθένας μας διαπράττει και της αμαρτίας της αιρέσεως. Οι πατέρες δίνουν άλλη διάσταση στις καθημερινές μας αμαρτίες και άλλη βαρύτητα στην αμαρτία της αιρέσεως. Αυτούς που παραβαίνουν τις εντολές του Θεού τους χαρακτηρίζουν παραβάτες νόμου, ενώ αυτούς που παραβαίνουν τις εντολές εκείνες που έχουν σχέση με την πίστη και τα δόγματα, δηλαδή τους αιρετικούς, τους ονομάζουν παραβάτες Θεού. Και είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ μεγάλη η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο παραβάσεων. Γιατί όσοι αμαρτάνουν έχουν ακόμα ελπίδα σωτηρίας, αφού μέσα τους υπάρχει η ρίζα της του Θεού γνώσεως. Οι αιρετικοί όμως έχουν τελείως εκπέσει τη σωτηρίας, αφού έχουν αρνηθεί αυτόν τον αίτιον της σωτηρίας, τον Χριστό, ασεβούντες προς αυτόν με το να διαστρέφουν τους λόγους του και εμένοντες στην ασέβειά τους. Είναι δε άξιο επισημάνσεως ότι οι πατέρες έχουν διαπιστώσει και η σύγχρονη κατάσταση επιβεβαιώνει πως όσο περνά ο χρόνος, οι αιρετικοί σκληρύνονται περισσότερο, αυξάνουν τις αιρέσεις τους και επιδιώκουν τον διάλογο μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρόνο και να λιώσουν προοδευτικά το φρόνημα περισσότερων πιστών, ώστε να επιτύχουν το σκοπό τους, που δεν είναι άλλος παρά η υποταγή της Ορθοδοξίας στον Πάπα, όπως επίσημα έχει αποφασίσει και διακηρύξει η Β' Βατικάνιος Σύνοδος το 1965. Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει αναλύοντας τους ψαλμούς: «Ο ψαλμωδός μας διδάσκει να φεύγουμε τρέχοντας μακριά από τους αιρετικούς, να τους θεωρούμε εχθρούς του Θεού, διότι επήρθησαν κατά της του Θεού δόξης, ότι παρινόμουν, ότι βλάστημα ευθέκοντο ρήματα, ούτω και ο Θεός επικύλατο εχθρένην της εχθρής». Μήπως εξ αυτών συμπεραίνουμε πως πρέπει να μισήσουμε τους ανθρώπους? Όχι, απαντά ο ίδιος Άγιος. Θα μισήσουμε μεν ούκ εκείνους δε, αλλά το δόγμα, ού τον άνθρωπο, αλλά την πονηράν πράξην, την διεφθαρμένην γνώμην. Ο μεν γαρ άνθρωπος έργων Θεού, η δε πλάνη έργων του διαβόλου. Μη την αναμίξεις τα του Θεού και τα του διαβόλου. Και συνεχίζει: «Δυστυχώς όμως εμείς, όχι μόνο δεν αποστρεφόμαστε τους αιρετικούς, αλλά και ως φίλους ασπαζόμεθα
και επιπλέον με ταυτόν εστίωμαι και πίνομαι, ενώ οφείλομαι από τις ευαγγελικές προτροπές να αποφεύγομαι και να απαντούμε σε αυτούς. Και επιλέγει, ας μιμηθούμε τον προφήτην και ας μισήσουμε τους ποιούντας τας παραβάσεις, η ναμίδια της αδιαφόρου ημών κοινωνίας προς αυτούς συνεργεί της παραβάσεως αυτών ευρεθόμεν. Κατά πάντα γαρμισιτέων την προς αυτούς κοινωνίαν, ότι το φως αποστραφέντες εν το σκότι πορεύονται. Φαίνεται λοιπόν εδώ καθαρά πως το θέμα της αιρέσεως είναι σοβαρότερο από ό,τι νομίζουν οι πολλοί. Δεν πρόκειται για παράβαση εξαδυναμίας κάποιας εντολής, αλλά για ανθρώπους που είναι συνειδητοί εχθροί του θελήματος του Θεού και των εντολών του. Ανθρώπους που διαστρέφουν τους λόγους του και γι' αυτό έχουν χαρακτηριστεί από τους πατέρες ως αντίπαλοι και εχθροί του Θεού, αφού υποτιμούν και παραβαίνουν κατάφορα τους λόγους του ίδιου του Χριστού, ο οποίος είπε καθαρά και κοφτά: «Δεν θα αλλάξετε τίποτα από τις εντολές μου, ούτε ένα γιώτα ή μια υπογεγραμμένη. Θα κρατήσετε ανώθευτη τη διδασκαλία μου έως τη συντελεία του κόσμου». Πουθενά δεν είπε ο Χριστός ότι στον 21ο αιώνα, που οι συνθήκες της ζωής δεν έχουν αλλάξει, τότε μπορείτε να αλλοιώσετε τη διδασκαλία μου και να διαφοροποιήσετε την θεοπαράδοτη ποιμαντική πρακτική, όπως υποστηρίζουν ο Πατριάρχης και όπως μόλις προχτές σε βιβλιοπωλείο της Πάτρας ισχυρίζεται σε συζήτηση που είχαμε, έγκριτος και σεβαστός κατά τα άλλα θεολόγος. Για την άρση πάσης παρεξηγήσεως, χρειάζεται εδώ μία διευκρίνηση. Την αυστηρή και απόλυτη αυτή στάση επιδεικνύουν και επιφυλάσσουν οι πατέρες κατ' εξοχήν στους αρχηγούς των αιρέσεων, οι οποίοι γνωρίζουν, αλλά δεν μετανοούν. Και δυστυχώς ο Πατριάρχης δεν ασχολείται με τη διαφώτιση των απλών πιστών, αλλά συζητά τα ίδια πράγματα που έχουν χίλιο συζητηθεί, που υπάρχουν καταγεγραμμένα σε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς οι ηγέτες των παπικών και αν είχαν καλή διάθεση θα μετανοούσαν. Γίνεται δηλαδή μια μάταια και επιβλαβής για το πλήρωμα της Εκκλησίας συζήτηση, αφού ήδη οι περισσότεροι κατ' όνομα χριστιανοί έχουν πολιαστεί με την οικουμενιστική νοοτροπία που ο Πατριάρχης και οι συναυτό υποστηρίζουν και μας λέγουν: «Γιατί να μην ενωθούμε με όλους, περίπου τα ίδια πιστεύουμε». Αγνοούν όλοι αυτοί ότι άνευτη ορθή ομολογία της πίστεως κατά την πατερική διδασκαλία δεν υπάρχει θεραπεία των παθών και σωτηρία. Κι όμως, πολλοί φημισμένοι ορθόδοξοι πνευματικοί συμβουλεύουν να κοιτάμε τη σωτηρία της ψυχής, να κόβουμε τα πάθη και να κάνουμε υπακοή στους ποιμένες μας. Για τα θέματα της πίστεως είναι άλλοι υπεύθυνοι. Αλλά με αυτού του τύπου τις συμβουλές δεν είναι σύμφωνοι οι πατέρες, που διαστόματος Ιωσήφ του Βρυενίου λέγουν: «Πάσο δυνάμενος λέγουν την αλήθεια και μη λέγουν κατακριθήσε του τέιπου του Θεού. Και ταύτα εν θα πίστησε στή το κινδυνευόμενον. Το γάρε φυσικάζειν εν τη στίου της αρνήσεως ίδιον. Το δε λέγειν ομολογίας ειλικρινούς». Άρα λοιπόν δεν πρέπει οι ποιμένες πρώτα και όλοι οι πιστοί στη συνέχεια να εφυσικάζουμε, αλλά να έχουμε μια άγια ανησυχία για τα θέματα της πίστεως και να μην πιάνουμε τη γωνιά μας. Κι αν οι ποιμένες σιωπούν, δεν απαλλασσόμεθα της ευθύνης οι πιστοί. Γράφει ο μαθητής του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος: «Τους επισκόπους ημών επιτηρείτε οι ναός είναι ορθόδοξοι και μη διδάσκουσι δόγματα εναντίον της ορθοδόξου πίστεως. Μηδέν της αιρετικής ή της απεσχισμένης συλλειτουργώσει». Στο ίδιο πνεύμα είναι και το παρακάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις διαταγές των Αγίων Αποστόλων, που προτρέπει να δεχόμαστε ως εκκλησία, στην Εκκλησία όσους μετανοούν, αλλά να χωριζόμαστε από τους αιρεσιάρχες, και δίνει τις εξής εντολές στους ποιμένες: «Τους αθέως αιρεσιώτες, αμετανοήτως έχοντας διαστήλατες αφορήσατε από τον πιστόν, και παραγγείλατε της πιστής παντίως αυτόν απέχεστε, και μήτε λόγο, μήτε προσευχές κοινωνήν αυτής, ούτε γάρις είναι αντίδικη και επίβουλη της Εκκλησίας, ούτε εισήν περιών ο Κύριος πικρός και αποτόμος απευθύνα το λέγον, ότι εισήν ψευδόχριστοι και ψευδοδιδάσκαλοι. Φεύγετε ούν της κοινωνίας αυτών και της προς αυτούς ειρήνης αλότριτην χάνετε, ούτε γάρις είναι οι κρύφοι οι λύκοι, οι οποίοι είναι μεν εισήν ολίγοι, όταν περάσουν όμως τα χρόνια της συντελείας εκκυζούσης, οι αιρετικοί θα γίνουν πάρα πολλοί και φοβερότεροι από ό,τι παρουσιάζονται τώρα. Μέσα σε αυτούς θα συγκαταλέγονται και πολλοί ποιμένες σας. Για αυτούς ο Κύριος έλεγε ότι άρα ο Υιός του ανθρώπου ερθών ευρύσει την πίστην επί της γης και δια το πληνθυνθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη των πολλών και λεύσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε
και δώσου η σημεία εν του ουρανό, ώστε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς απατήσει. Θα περατώσω την επιλεκτική παρουσίαση θεμάτων του βιβλίου με την παραπλανητική θέση πως οι διάλογοι που διεξάγει το Πατριαρχείο είναι απόφαση Πανορθοδόξου Συνεδρίου της Ρώμη. Μα δεν καταλαβαίνουν όσοι το επικαλούνται αυτό ότι εκτίθενται και εκδίθεται, διότι στην απόφαση της Τρίτης Πανορθοδόξου Διασκέψεως της Ρόδου το 1964, προϋπόθεση για την έναρξη του θεολογικού διαλόγου με τους Ρωμαϊκοθολικούς ήταν η καταδίκη και κατάργηση της Ουνίας. Και όμως, χωρίς να καταργηθεί η Ουνία, ο διάλογος άρχισε, καταστρατηγώντας απόφαση Πανορθοδόξου Συνόδου. Και αν το Βατικανό είχε έστω παγώσει το θέμα της Ουνίας, θα είχαν κάποια δικαιολογία. Όμως ο Πάπας όχι μόνο δεν κατάργησε την Ουνία, αλλά την αναβάθμισε. Ο δε Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδειξε τότε να θυμώνει με την ανακολουθία του Πάπα και τη συνέχεια του ύπουλου τρόπου δράσεως της Ουνίας, ώστε δήλωσε για την απόκρουση της επιθέσεως των Ουνιτών θα υπάρξει ένα μέτωπο ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Σε περίπτωση που οι φόβοι μας επαλήθευαν, η Ορθοδοξία ομοφωνούσα δεν θα αντιστάσει να διακόψει τον διάλογο. Έγινε μάλιστα και έκτακτη σύσκεψη στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως με τα μέλη της Διορθοδόξου Αντιπροσωπείας και αποφασίστηκε ο διάλογος να διακοπεί ως προς την συζήτηση θεολογικών διαφορών και να επικεντρωθεί στο πρόβλημα της Ουνίας. Όμως, απεδείχθη ότι αυτά δεν ήσαν παρά λόγια και κοινώς στάχτη στα μάτια των αυτόχθονων Ορθοδόξων. Γιατί και στο κείμενο της Ραβένας πάλι παρεκάμφθη το θέμα της Ουνίας και χωρίς να καταργηθεί η Ουνία, ο διάλογος συνεχίζεται. Δεν φαίνεται λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μία συμπαιγνία. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που έλεγε το 1990 ότι αν συνεχίσουν τη δράση τους Ιουνίτες, η Ορθοδοξία ομοφωνούσα δεν θα διστάσει να διακόψει τον διάλογο με τους παπικούς. Λοιπόν, ο Πατριάρχης όχι μόνο συνέχισε το διάλογο του χωρώντας, συνεχώς στις απαιτήσεις του Βατικανού και παρά την αναβάθμιση της Ουνίας από τον Πάπα, αλλά και επέτρεψε το 2007 την παρουσία του εκπροσώπου της Ουνίας κατά τη Θεία Λειτουργία στο Φανάρι. Και το φοβερότερο, επέδωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εν πάση επισημότητη τιμητικό δώρο στον Ουνίτη Επίσκοπο. Όμως, η ουνιτίζουσα συμπεριφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν έχει τέλος. Ένα άγιο ποτήριο προσέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ως δώρο το καλοκαίρι του 2008 στον νέο Επίσκοπο των Ουνιτών της Ελλάδος κ. Δημήτριο Σαλάχα, που για πρώτη φορά εγκαθίσταται στην Ελλάδα κατά την επιθυμία του Πάπα. Δεν είναι φανερός ο συμβολισμός αυτής της πράξης του Πατριάρχη? Δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Με όσα τώρα ελέγχθησαν, νομίζω πως έγινε αντιληπτό το στίγμα του βιβλίου. Εφόσον αυτή είναι η διαδικασία όλων των πατέρων, η διδασκαλία όλων των πατέρων, είναι ολοφάνερο πως η πατριαρχική τακτική στους διαλόγους και τα πατριαρχικά σχέδια αντιβαίνουν στην πατερική ποιμαντική θεολογία. Και το δίλημα που προκύπτει για μας είναι: ως χριστιανοί οφείλουμε υπακοή στους πατέρες και τον Χριστό ή σε αυτούς που παραποιούν τη διδασκαλία του? Η απάντηση που κομίζει το βιβλίο είναι ξεκάθαρη: υπακοή στους πατέρες και στις συνόδους της Εκκλησίας μας και όχι σε όσους αλλοιώνουν τη διδασκαλία της. Αυτή η απάντηση πηγάζει από τις εκατοντάδες χωρία των πατέρων που παρατίθενται και περιστρέφονται γύρω από την ορθή ερμηνεία της εντολής του Αποστόλου Παύλου, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Η ερμηνεία αυτής της εντολής αποτελεί και τον πυρήνα, είναι το κεντρικό θέμα αναφοράς αυτού του βιβλίου, αφού αυτή η εντολή σκόπιμα, όπως αποδεικνύεται, παρερμηνεύει ο Πατριάρχης. Και αυτή η παρερμηνεία και διαστροφή γίνεται ακριβώς για την δικαιολόγηση των επαφών μετά του Πάπα, τις προσευχές και τα ατελή ακόμα συλλήτρουγα με τον Πάπα. Όλα τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες δεν μου επέτρεψαν να παρουσιάσω όπως είχα σχεδιάσει το βιβλίο. Εδώ τελειώνα όσα είχα να πω. Μα μια ερώτηση που χθες το πρωί διατυπώθηκε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας από συναδέλφους με τους οποίους συζητήσαμε, με υποχρέωσαν να συμπληρώσω και τα παρακάτω. Ισχυρίζονται επίσης, και ισχυρίστηκαν εκεί, κάποιοι, αποδεχόμενοι την δικαιολόγηση του Πατριάρχη και των Επισκόπων, ότι ο Οικουμενισμός δεν έχει καταδικαστεί ως αίρεση από Οικουμενική Σύνοδο, και άρα ως τη στιγμή που θα καταδικαστεί, μπορούμε να τους δεχόμαστε ως σχισματικούς και όχι ως αιρετικούς. Αυτό βέβαια είναι σόφισμα για να παραπλανούνται όσοι πιστοί αγνοούν την εκκλησιαστική ιστορία. Στοιχειοθετεί δε το αδίκημα της απάτης για αυτούς που το διαδίδουν και το χρησιμοποιούν. Να τους ερωτήσουμε λοιπόν. Μετά το 787,
χρονολογίας εκκλήσεως της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η ζωή της Εκκλησίας σε επίπεδο συνόδων νεκρώθηκε? Δεν ελήφθησαν αποφάσεις που έχουν οικουμενική ισχύ και εφαρμόζονται από όλη την Εκκλησία? Δεν έλυσε η Εκκλησία στις συνόδους του 1341-51 το πρόβλημα της διακρίσεως ουσίας και ενεργειών στο Θεό δια των διδασκαλιών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Ποιος έκρινε αν η διδασκαλία του γνήτη μοναχού Βαρλάμου είναι κακόδοξη? Δεν το έκρινε η ανεπίσημα αποκαλούμενη 9η Οικουμενική Σύνοδος? Ασφαλώς ναι, και τις αποφάσεις τις αποδέχτηκαν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες και είναι δεσμευτικές για τα μέλη της. Και αυτό είναι φυσικό, αφού, όπως γράφει ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, η διδασκαλία του Παλαμά επηρεάζει το όλο θεολογικό σύστημα, ολόκληρο το χριστολογικό δόγμα. Άλλο παράδειγμα. Η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας 1438-39 αποφάσισε την ένωση των Εκκλησιών. Η Σύνοδος αυτή όμως καταργήθηκε. Δεν ισχύει. Όχι γιατί κάποια άλλη Οικουμενική Σύνοδος την κατάργησε, αλλά γιατί δεν την αποδέχτηκε ο λαός του Θεού. Αφού όμως δεν την κατάργησε η Οικουμενική Σύνοδος, μήπως πρέπει κατά τη συλλογιστική που ανέφερα να τη θεωρήσουμε ως ισχύουσα? Σε αυτόν τον παραλογισμό οδηγεί η αθεολόγητη άποψη όσων ισχυρίζονται ότι πρέπει να περιμένουμε τη σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου για να επικυρώσει την αίρεση του παπισμού. Παρότι δεν απαιτείται η Οικουμενική Σύνοδος για να χαρακτηριστεί και καταδικαστεί μια αίρεση, αλλά αρκούν οι τοπικές σύνοδοι, όμως υπάρχει και η Οικουμενική Σύνοδος που κατεδίκασε τον παπισμό, αφού η Οικουμενική ονομάζονταν στα χρόνια του Βυζαντίου εκείνη η σύνοδος που συνεκαλείται από τον Αυτοκράτορα και στην οποία συμμετείχαν και τα πέντε πατριαρχία. Αυτά τα γνωρίσματα για να χαρακτηριστεί η Οικουμενική πληρεί η σύνοδος το 879 επί Πατριάρχη Φωτίου. Σε αυτή καταδικάστηκε και η φραγκοπαπική αίρεση του Φιλιόκβε και όπως σημειώνει ο Ρωμανίδης, η Εκκλησία της Ρώμης ετάχθη παρά το πλευρό των Ελλήνων, έλαβε μέρος στη σύνοδο και δέχτη επισήμως τις αποφάσεις της. Άρα, η 8η Οικουμενική Σύνοδος του 879 είναι καθόλου ανομότυπος, αφού συμμετείχαν σε αυτή και τα πέντε πατριαρχία, είναι μια Οικουμενική Σύνοδος. Ας εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Αν απαιτείται απόφαση Οικουμενικής ή Πανορθόδοξου Συνόδου για να χαρακτηρίσουμε ότι κάποιος είναι αιρετικός, τότε ποια Πανορθόδοξο Σύνοδος αλήθεια αποφάσισε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Πεντηκοστιανοί και οι διάφορες προτεσταντικές παραφιάδες είναι αιρετικοί? Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε και το χαρακτηρισμό των Ευαγγελικών ως αιρετικών? Μήπως η Εκκλησία της Ελλάδος που στα αντιαιρετικά της έντυπα τους χαρακτηρίζει αιρετικούς μας πράπλαινα? Επίσης, στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας έχουμε Αγίους που βασανίστηκαν αγωνιζόμενοι όχι μόνο εναντίον των Λατίνων αλλά και των Ορθοδόξων μεν Λατινοφρόνων δε. Όλοι αυτοί μάταια αγωνίστηκαν. Για να υπερασπίσουν μια θεολογούμενη άποψη θυσιάστηκαν οι Άγιοι επί Ορθοδόξου εντός εισαγωγικών Πατριάρχου Βέκου ή την αλήθεια της πίστεως? Και αφού η Εκκλησία μας καλεί να τους μιμηθούμε χωρίς να περιμένει την έκκληση μιας πανορθόδοξης συνόδου, μήπως πρέπει να θεωρηθεί και ηθική αυτουργός των εισμάτων θυσιαστέτων? Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται κάποια νέα τάχα Οικουμενική Σύνοδος για να επικυρώσει τον χαρακτηρισμό αυτό. Εκατοντάδες πατριαρχικές και τοπικές σύνοδοι το έχουν κάνει και με τις αποφάσεις τους ρυθμίζεται επί αιώνες η ζωή της Εκκλησίας και δεν χρειάζονται άλλη επικύρωση. Όμως, σε ποια περίοδο της ιστορίας της Εκκλησίας, όταν εμφανιζόταν μια αίρεση, είχαν όλοι οι πιστοί ξεκαθαρισμένη άποψη για την αίρεση? Σε καμιά. Πάντα υπήρχαν αμφιβολίες. Πάντα υπήρχαν εκείνοι που ήθελαν να τα έχουν καλά με όλους. Ήσαν δηλαδή οι χριστιανοί διχασμένοι ως προς βασικά θέματα της πίστεως. Ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό παρεμήνευσαν οι σύγχρονοί του και τον ακολούθησαν ελάχιστοι. Οι άλλοι, παρά τα θαύματα και τις νεκροαναστάσεις που έκανε, τον αποδοκίμασαν και τελικά τον σταύρωσαν. Το ίδιο συνέβη με την αίρεση του Αρίου, του Νεστορίου, των Παπικών κτλ. Αλλά οι ανά τους αιώνες Ορθόδοξοι δεν περίμεναν να καταδικαστεί κάποιος αιρετικός ή κάποια αίρεση και μετά να απομακρυνθούν από τους αιρετικούς. Μόλις έγινε το φανερή η αίρεση, οι Ορθόδοξοι πιστοί αντιδρούσαν αμέσως, απεμακρύνοντο όχι μόνο από τους αιρετίζοντες, αλλά και από τους φιλοαιρετικούς επισκόπους και πατριάρχες. Με τις τάσεις τους αυτοί προκαλούσαν τη σύγκληση συνόδου, στην οποία οι θεοφώτιστοι Άγιοι Πατέρες απεδείχνυαν την πλάνη των αιρετικών, προστρέφοντας στα κείμενα των παλαιότερων πατέρων και συμβουλευόμενοι ζώντες Αγίους. Μέσα από τα κείμενα που παρατίθεται στο βιβλίο φαίνεται καθαρά αυτή η στάση των Ορθοδόξων προς την αίρεση
Και η στάση αυτή συνετέλεσε ώστε να μην οθευτεί η αλήθεια της Εκκλησίας και να παραδοθεί με αμέτρητες θυσίες ανώθευτη ως τα σήμερα σε εμάς. Ποιοι δεν παρασύρθηκαν τότε στις αιρέσεις, εκείνοι που ακολουθούσαν τους Αγίους. Και σήμερα, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί και λόγω των παθών μας δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη φθορά που προκαλούν οι σύγχρονοι αιρετικοί, παπικοί και προτεστάντες, αλλά και όσοι Ορθόδοξοι τους συγκοντάρουν και τους ακολουθούν, μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι βαδίσουμε σωστά εφόσον προστρέφουμε στα πατερικά έργα που σήμερα είναι προσιτά στον καθένα με μετάφραση, ακολουθούμε τους Αγίους μας και όχι τους καινοτόμους επισκόπους και θεολόγους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον τους ιερούς κανόνες με πολιτικούς, κοινωνιολογικούς και επικοινωνιακούς όρους, και το μόνο θεολογικό επιχείρημα που ψελίζουν είναι ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε χρησιμοποιώντας την εκκλησιαστική οικονομία, αφού άλλαξαν οι κύριοι. Δεν μπορούν, λένε, να εφαρμόζουμε σήμερα ιερούς κανόνες που γράφτηκαν για να θεραπεύσουν ανάγκες άλλων εποχών. Και ξεχνούν ότι οι κανόνες δεν είναι παρά ερμηνεία και εφαρμογή των λόγων του Κυρίου και των Αποστόλων, και ότι ο Κύριος απαγορεύει, όπως και προηγουμένως ανέφερα, να αλλάξει ακόμα και ένα γιώτα από τον νόμο του. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας, επειδή ακολούθουν ορθόδοξα τον Χριστό, δεν είναι χαλαροί και άνευροι στην εφαρμογή των εντολών, αλλά είναι απόλυτοι. Τα δόγματα και οι ιεροί κανόνες είναι θεόπνευστοι, αιώνιοι και υποχρεωτικοί για όποιον ελεύθερα θέλει να ανήκει στην Εκκλησία. Μόνο η ίδια Εκκλησία μέσα από αγιοπνευματικές διαδικασίες μπορεί να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει διατάξεις ιερών κανόνων, αλλά και αυτή η παρέμβαση γίνεται χωρίς να θυγεί το πνεύμα, ο σκοπός για τον οποίο οι ιεροί κανόνες εθεσπίστηκαν. Έτσι, όταν νομίζουμε ότι παραβαίνονται οι ιεροί κανόνες από επισκόπους σε θέματα πίστεως, κυρίως με βάση όσα ξέρουμε από τους Αγίους Πατέρες και όχι με βάση τη δική μας γνώμη, να ζητάμε από τους πνευματικούς μας και τους επισκόπους να μας εξηγήσουν πού στηρίζουν τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους. Γιατί αυτοί είναι παραβάτες και ταυτόχρονα ζητούν από μας μονόπλευρα επαγωγή. Η ορθόδοξη όμως συνείδηση πρέπει να είναι ευαίσθητη σε θέματα πίστεως. Αξιόλογο είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο καθηγητής του κανονικού δικαίου, κ. Μπούμης. Τι αυτή είναι η ευαισθησία του χριστιανικού πληρώματος, οι ζητήματα πίστεως και εκκλησιαστικής διοντολογίας, ώστε δεν ανέχεται την παραμικρά υπερφυγή ή ασάφεια ή αμφιβολία, αλλά επιμένει στη συγκεκριμένη και βεβαία αντιμετώπιση αυτών. Εύρωτος είναι επί τούτο η στάση στην οποία επέδειξε το πλήθος των πιστών της Κωνσταντινούπολεως το 518, όταν εκάλεσε τον Πατριάρχη Ιωάννη τον Δεύτερο, τον Καπαδόκη, να κηρύξει απάμβωνος την αναγνώριση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, να εγγράψει στα δίπτυχα τα ονόματα των Ορθοδόξων προκατόχων αυτού και να αναθεματίσει τον μονοφυσίτη Πατριάρχη Αντιοχίας Σεβίρων. Οι πιστοί δεν ηρκέστησαν στην διαβεβαίωση του Πατριάρχου ότι δεν εκκινδύνευε η πίστη και ότι θα προβεί στα σχετικά ενεργείας, αλλά την στιγμή που εδιαβάζονται τα δίπτυχα, μετά πολλής ησυχίας συνέδραμαν άπαν το πλήθος κύκλο του θυσιαστηρίου και οικροώντο, και μόνον όταν διαπίστωσαν με τα αυτιά τους ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε, φωνή μεγάλη έκραξαν άπαντες «Δόξα σοι Κύριε» και επέστρεψαν ησυχώς εις τις θέσεις τους. Και καταλήγει ο κανονολόγος καθηγητής. Τους λόγους λοιπόν και τις πράξεις των εκκλησιαστικών ηγετών οφείλει να διακρίνει η σαφήνεια και η συνέπεια, πράγμα το οποίο αποτελεί βάση οικοδομής και ενότητος των χριστιανών και δοξολογίας αυτών προς τον Θεό. Ευχαριστούμε τον κύριο Σημάτη για την παρουσίαση. Πριν δώσω τον λόγο στον πρόεδρό μας, τον κύριο Λαυρίδη Τζιόρτζιο, θα μου επιτρέψετε να πω από καρδιάς μερικά λόγια, γιατί δεν έχω ετοιμάσει κάποιο λόγο, απλά κάποια φυλάδια έχω εδώ, έτσι να πω μερικά πράγματα. Εκφράζω τη θλίψη μου και την μεγάλη στεναχωρία μου για το γεγονός ότι δεχτήκαμε μεγάλη συκοφάντηση αυτές τις μέρες από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και από το τοπικό τύπο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι σε μια δημοκρατία πρώτα ακούς τον άλλο και μετά βγάζεις κρίσεις. Πρώτα ακούς τα επιχειρήματά του και μετά, αφού τα αντικρούσεις, στη συνέχεια το χαρακτηρίζεις και του βάζεις ετικέτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ βολικό στις σημερινές μέρες, έτσι, και πολύ βολικό για τους εξουσιαστές να βάζουν ετικέτες και ταμπέλες. Έτσι ξεμπερδεύουν. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Εμείς παρουσιάζουμε κάποια πράγματα σήμερα. Αν αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν ότι εμείς σκοφαντούμε
και ότι στρεφόμαστε εναντίον του προσώπου του κυρίου Βαρθολομαίου, το οποίο δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο, με αυτά που κάνει διαφωνούμε, για τα οποία υπάρχει επιχειρηματολογία, υπάρχει τεκμηρίωση. Και αν αυτοί που διαφωνούν έχουν κάτι να πούν, ας μπουν να αντιπιχειρηματολογήσουν. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Στους δρόμους της Πάτρας κυκλοφορούν αυτοκίνητα, δεν κυκλοφορούν τάγκς. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του και ο άλλος να τον αναιρέσει. Υπάρχει ο λόγος, υπάρχει και ο αντίλογος. Δυστυχώς η κατάσταση εκκλησιαστική, κυρίες και κύριοι, σεβαστοί πατέρες, είναι ζωφερή στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς φόβου και τρόμου, και δεν υπερβολή αυτό που λέω. Τα πιο δυστυχισμένα πλάσματα στην Ελλάδα είναι οι ιερείς. Φοβούνται και τρέμουν τους δεσποτάδες, οι οποίοι με τη σειρά τους φοβούνται τους προϊστάμενους τους. Διαφωνούμε με τις ενέργειες του Παναγιωτάτου, όχι γιατί το μισούμε, αλλά γιατί βλέπουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά το Άγιον Όρος, πάρα πολλοί Μητροπολίτες, θα σας αναφέρω τα ονόματα, πάρα πολλοί Μητροπολίτες, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, και το λέμε αυτό δημόσια, και αν η Ιερά Σύνοδος έχει αντίρρηση να μας διαψεύσει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος διαφωνεί με τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και αν αυτό που λέμε είναι αναλυθές, να βγουν να μας διαψεύσουν. Διαφωνούν, αλλά ντρέπονται από το πουρ, φοβούνται, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο Πατριάρχης λοιπόν έχει κάποιες απόψεις, οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Πρωτοφανείς στην εκκλησιαστική ιστορία. Αντίθετες με το Ευαγγέλιο. Αθετούν το Ευαγγέλιο, τις Οικουμενικές Συνόδους, τους Ιερούς Κανόνες, κείμενα και τις παρακαταθήκες των Αγίων Πατέρων. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα το κρύψουμε, γιατί να το κρύψουμε, να ακολουθήσουμε την τακτική του στο Θοκαμήλου, επειδή θα έρθει αύριο Πατριάρχης και πρέπει να τον υποδεχτούμε, γιατί θα τιμήσει την Πάτρα, θα την τιμήσει ως προκαθήμενος Ορθοδοξίας. Αλλά εδώ έχουμε ένα ζωτικό θέμα. Δεν μιλάμε για αμπέλια και χωράφια, δεν μιλάμε για κακοδιοίκηση. Αν ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν κακός στη διοίκηση, αν είχε και ηθικές παρεκτροπές, σήμερα εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Είμαστε εδώ γιατί υπάρχουν ζωτικά θέματα μείζωνος σημασίας, δογματικές εκτροπές, σοβαρότατες εκτροπές. Καταρχήν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αθετεί το δόγμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το οποίο θέσπισαν δύο Οικουμενικές Σύνοδοι. Αποδεχόμενος ότι και ο Παπισμός και όλη η Πεντηκοστιανή, Αγγλικανή κτλ. Είναι εκκλησίες. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν υπήρχε επί 10 αιώνες, αυτό δεν υπήρχε. Όσα χρόνια, όχι μόνο 10, 20 αιώνες. Δεν υπήρχε, είναι πρωτοφανές αυτό. Είναι τα τελευταία 40 χρόνια που ισχύει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την Εκκλησία της Ελλάδος από Χριστοδούλου και εδώ. Πιστεύουμε ότι με την Αρχιεπισκοπία του κυρίου Ιερονύμου ανακόπηκε αυτή κάπως η κατάσταση. Μία λοιπόν είναι η Εκκλησία. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές και θέλουμε εμείς να έχουμε την αλήθεια. Σύμβολο της πίστεως το λέει. Αλλά το λέει το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως λέει πιστεύουμε εις μία. Όχι ούτε σε 2 ούτε σε 100. Ο μεγάλος δογματολόγος της Ορθοδοξίας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, λέει διαίρεση, γιατί αυτό που λένε οι οικουμενιστές και ο κ. Βαρθολομαίος είναι ότι είμαστε διαιρεμένοι, η Εκκλησία έχει διαιρεθεί. Κάτι το οποίο καταρχήν δεν στέκει αγιογραφικά. Ο Χριστός έβαλε υπογραφή, έβαλε την υπογραφή του ότι η Εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να διασπαστεί και θα πάει μέχρι τις τελείες των αιώνων. Είπε ότι, για την Εκκλησία ότι θα είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου που μεθαύριο θα υποδεχτεί τον Πατριάρχη. Τα ίδια λέει και αυτός. Μία είναι η Εκκλησία. Πάρα πολλοί Μητροπολίτες το λένε αυτό. Ειδικά μάλιστα ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου έχει κάνει μια πολύ τεκμηριωμένη και θεολογικά άψογη διατριβή με την οποία αποδεικνύει ότι ο λόγος που είπε ο Κύριος μας στην προσευχή του ότι παρακάλεσε τον Θεό να γίνουν όλοι ένα, είναι απάντες εν όσοι, αναφέρεται στα ίδια μέλη της Εκκλησίας. Ενώ οι οικουμενιστές, ο κ. Βαρθολομαίος, διαστρέφουν αυτό το λόγο του Κυρίου και λένε ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι οι αιρετικοί. Όλοι δηλαδή είναι η διαστροφή του λόγου του Κυρίου. Και το έχει καταρρύψει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος είναι ίσως ο πρώτος σε θεολογική μόρφωση Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αθετείται λοιπόν το δόγμα της μίας Αγίας της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν είμαστε αντίθετοι με τους διαλόγους. Φυσικά πρέπει να γίνονται. Όχι όμως να παζαρέψουμε τα δόγματα. Να διαπραγματευτούμε τα δόγματα
Είναι πολιτική η Εκκλησία. Είναι ένα, αν η Εκκλησία ήταν ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα που το κάνουν άνθρωποι, επιβαλλόταν να το διαπραγματευτούμε και να αλλάξουμε σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν κτλ. Αλλά εδώ είναι ένα ίδρυμα θεοίδρυτο. Ο Θεός το έχει κάνει. Ο Θεός είναι αλάθητος. Δεν αλλάζει γνώμη από σήμερα μέχρι αύριο. Λοιπόν, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο λοιπόν, Εκκλησιών, στη συνέλευση που έγινε το 2006 και στην οποία συμμετείχε η αντιπροσωπεία της Ελλάδος με το Μητροπολίτη Αυρόσιο Καλαβρίτων και το Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, δυστυχώς η Εκκλησία της Ελλάδος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Κύπρου αποδεχτήκαν ένα κείμενο εκκλησιολογικό κατάπτυστο, το οποίο καταρρύπτει και αθετεί το δόγμα της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας. Υποστηρίζει ότι όλοι οι αιρετικοί, οτιδήποτε δογματική απόκληση και να έχουν, την πιο ακραία και την πιο εξωφρενική που μπορείτε να φανταστείτε, όλοι είναι μέλη της Εκκλησίας. Θα είναι πρωτοφανή πράγματα. Λοιπόν, επίσης, τι αποδέχτηκε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι υπόλοιπες ορθόδοξες αντιπροσωπείες. Αποδέχτηκαν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε κοινωνία με όλους αυτούς τους αιρετικούς, με όλες αυτές τις αιρετικές παραφιάδες, προκειμένου να διασώσουμε και να πραγματώσουμε την καθολικότητά μας. Κάτι το οποίο είναι πλήρης αντιστροφή και διαστροφή της Ορθοδόξης Εκκλησιολογίας, βάσει της οποίας η καθολικότητα της Εκκλησίας πραγματώνεται δια της επικοινωνίας μόνο των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ρωσίας, Ελλάδας κτλ. Όχι με τους αιρετικούς. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί αποδέχτηκαν και στο κείμενο αυτό ότι όποιος δηλώσει χριστιανός είναι. Λοιπόν, και το πιο εξωφρενικό και πραγματικά αντίχριστο το οποίο εκεί αποδέχτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ότι, επειδή βέβαια εδώ βρέθηκαν σε μια αντίφαση, έπρεπε, εφόσον δεν τους αναγνωρίζουν σαν εκκλησία όλους αυτούς, έπρεπε να δικαιολογήσουν και τις τεράστιες δογματικές παρεκκλήσεις. Και πώς τις ονόμασαν, παρακαλώ? Διαφορετικές διατυπώσεις της ίδιας πίστης και ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτήν? Πότε έχει γίνει αυτό το πράγμα? Αν αυτά που λέω είναι ανακριβή, ας βγει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Πατρών για να μας διαψεύσει. Έχουν γίνει αυτά ή όχι? Έχει γίνει αποδεκτό αυτό το κείμενο? Το δέχεται ο Μητροπολίτης Πατρών? Αυτό το κείμενο όμως ο Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το δέχεται. Το έχει δεχτεί και το έχει εκθιάσει και το έχει επενέσει. Το Φεβρουάριο πήγε στην 60η επέτειο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και έπληξε το εγκόμιο αυτού του κειμένου και του Συμβουλίου εκεί και είπε ότι όλες εκεί οι παραφιάδες είναι εκκλησίες του Χριστού. Όμως δυστυχώς οι εκτροπές του Παναγιωτάτου δεν έχουν μείνει εκεί μόνο σε διαχριστιανικό επίπεδο. Έχουν ξεπεράσει. Έχουν πάει και σε διαθρησκειακό. Για πρώτη φορά στην εκκλησιαστική ιστορία εμφανίζεται Πατριάρχης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι και οι άλλες θρησκείες, έτσι, είναι από το Θεό και δίνουν σωτηρία. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των εποχών, όλων των αιώνων. Καταρρύπτει εντελώς τον χριστιανισμό. Αν έχουμε τον ίδιο Θεό με τους μουσουλμάνους, με τους βουδιστές, με τους κόφους, θα σας διαβάσω τα κείμενα τώρα, να δείτε ότι εμείς μιλάμε με ντοκουμέντα, δεν μιλάμε ούτε από φήμες, ούτε από κάτι άλλο. Σας λέω λοιπόν, σας διαβάζω λίγο και ένα κομματάκι, δύο σειρές από την ομιλία του Παναγιωτάτου στην πρώτη διαθρησκειακή συνάντηση των Βρυξελών 19 Δεκεμβρίου 2001. Και επειδή αυτά, όπως λέμε, είναι ντοκουμέντα, είναι από το περιοδικό επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τεύχος 603, 31 12 2001, σελίδα 7. Τι λέει λοιπόν ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στους 80 εκεί θρησκευτικούς ηγέτες από διάφορες σχεδόν όλες τις θρησκείες του κόσμου. Παρακαλούμε, λέει, θερμός εαυτούς και αλλήλους να δώσουμε στους πιστούς μας και τον κόσμο όλων ανώθευτον το ειρηνοποιόν μήνυμα του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Έχουμε λοιπόν τον ίδιο Θεό με τους βουδιστές, με τους μουσουλμάνους κλπ. Επίσης, σε ομιλία του στην Παγκόσμια Διάσκεψη Θρησκείας και Ειρήνης στην Ιταλία το 1994, περιοδικό Ορθοδοξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τεύχος Οκτωβρίου 1994, σελίδα 740, λέει: πρέπει να συντελέσουμε, απευθύνεται στους θρησκευτικούς ηγέτες, όλοι μας στην προώθηση των πνευματικών αρχών του οικουμενισμού, της αδελφοσύνης και της ειρήνης. Καλό αυτό, αποδεκτό και κατανοητό.
Αυτό όμως, λέει, μπορούμε να το επιτύχουμε μόνον εφόσον είμαθα ηνωμένοι εν το πνεύματι του ενός Θεού. Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι, Προτεστάντες και Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Ινδοί, Βουδιστές και Κομφουκιανοί, ήρθε ο καιρός για μία προσέγγιση και μία συμμαχία. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Αν έχουμε τον ίδιο Θεό με τις άλλες θρησκείες, τότε δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός και να σαρκωθεί, δεν χρειαζόταν να σταυρωθεί και να υποστεί αυτά που υπέστη. Και βέβαια είναι μάταιος ο κόπος και η θυσία εκατοντάδων χιλιάδων μαρτύρων. Δεν υπήρχε λόγος λοιπόν να γίνει αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να έρθει ο Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα, έτσι, όπως γράφει το Συναξάρι, να πάει να μεταστρέψει κάτι Εβραίους αυτοί, να τον κυνηγήσουν κτλ. Να συγκουφαντηθεί. Εν πάση περιπτώσει με τα πολλά να έρθει και να μαρτυρήσει. Γιατί να μαρτυρήσει, από τη στιγμή που και οι άλλες θρησκείες είναι από το Θεό. Και επειδή ακριβώς ουσιαστικά αυτό το πράγμα καταργεί ουσιαστικά το χριστιανισμό, καταργεί τη σωτηριολογική μοναδικότητα του Χριστού, καταρχήν να πω κάτι ότι αυτό καταρρύπτεται και από την Εγγραφή. Έτσι στην Εγγραφή λέει ο Κύριος μας, ουδής έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Ευνόητο νομίζω. Έτσι. Επίσης άλλο σημείο η Εγγραφή λέει ότι δεν έχει δοθεί από τον ουρανό άλλο άνθρωπο, άλλο όνομα λέει, και μέσω για να σώζονται οι άνθρωποι, παρά μόνο ο Υιός του Θεού Χριστός. Στους ψαλμούς γράφει, πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν υπάρχουν θεοί, είναι ανύπαρκτοι οι θεοί των υπόλοιπων θρησκειών, λέει η Γραφή. Αυτά τα λέει η Γραφή. Λοιπόν, εμείς ποιο θα πιστέψουμε τώρα. Και βέβαια, επειδή ακριβώς καταργεί ουσιαστικά τον ίδιο τον χριστιανισμό, αυτές οι πρακτικές και οι λόγοι του κ. Βαρθολομαίου, ουσιαστικά δεν έχει λόγο ύπαρξης και η Ιεραποστολή. Έτσι. Ο Κύριος μας, ο τελευταίος λόγος που είπε ο Χριστός ήταν «Πορευθέντες, μαθητεύσατε, ίσον χριστιανίσετε, πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτή την εντολή ουσιαστικά ο Πατριάρχης την καταργεί. Με αυτά που κάνει, αλλά και υπάρχει και ένα κείμενο που το λέει ρητά. Πρόκειται για ένα μήνυμα που έστειλε το 2001 στην παγκόσμια διάσκεψη στην παγκόσμια διάσκεψη ενάντια στον ρατσισμό που έγινε στο Ντουρμπάν της Νότιας Αφρικής το 2001. Το κείμενο αυτό πρώτα το βρείτε στο ίντερνετ, υπάρχει στο σελίδα. Εγώ το έχω κατεβάσει από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Εστονίας. Έτσι. Στο οποίο τι λέει και ο Πατριάρχης στο μήνυμα που στέλνει. Λέει λοιπόν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους άλλους περί συγκεκριμένης τεινός αντιλήψεως της αληθείας. Το διανοείστε αυτό, το ξαναδιαβάζω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους άλλους περί συγκεκριμένης τεινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως. Ούτε επιδιώκει να τους μεταστρέψει εις ένα συγκεκριμένο τεινά τρόπο σκέψεως. Οποτεδήποτε οι άνθρωποι αντιδρούν εις τα στοποθετήσει και τα πιστεύω των άλλων, παραβιάζουν το Θεό στο δικαίωμα και την ελευθερία των άλλων να γνωρίζουν το Θεό με τρόπο που προσυδειάζει στην ταυτότητά τους, στην ιδιαίτερη ταυτότητά τους ως λαών. Εδώ λοιπόν ο Πατριάρχης σχετικοποιεί ουσιαστικά την έννοια Θεός, σχετικοποιεί την έννοια αλήθεια, έτσι, και αποκάλυψη, και καταργεί την ιεραποστολική εντολή του Χριστού. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Αν αυτό που λέμε είναι ανακριβές, σας βγει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Πάτρας αύριο το πρωί να μας διαψεύσει. Στη δημοκρατία υπάρχει ο λόγος, υπάρχει ο αντίλογος. Αν είμαστε ακραίοι και φονταμενταλιστές, να βγει να μας διαψεύσει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Πατρών. Αν αυτό το κείμενο είναι αληθινό που διαβάζω αυτή τη στιγμή, και αν αυτά που λέει ο Πατριάρχης τα δέχεται, και αν αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Πατριάρχης συνάδουν με το Ευαγγέλιο, με αυτά που γνωρίζουμε όλο αυτό το καιρό και με αυτά που μας άφησαν οι πατέρες. Ιδού Ηρώδος. Ποιος είναι λοιπόν ο φανατικός και ο φονταμενταλιστής? Αυτός που λέει τα επιχειρήματα ή αυτός που δεν απαντάει και σκοφαντεί? Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δυστυχώς έχει εκκοσμικευθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκκοσμικευμένος. Τα έχει καλά με όλους τους ισχυρούς της γης. Πολιτικούς, πλανητάρχες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, Ρουβά, Βανδύ, Καλομήρα κτλ. Λοιπόν, και βέβαια τα έχει με τους ισχυρούς. Έχω εδώ από την ιστοσελίδα της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, την επίσημη ιστοσελίδα, την συνομιλία που έκανε με τον Αμερικανό πρεσβευτή το Μάιο. Του είπε, το Πατριαρχείο και οι ΗΠΑ
διαπνέονται και αγωνίζονται για τις ίδιες αξίες και ιδανικά. Δηλαδή, οι αιμοσταγείς ΗΠΑ της Αμερικής, των συμφερόντων, των πολυεθνικών, των εγκλημάτων, αυτών των φωνιάδων της ανθρωπότητας, έχουν τις ίδιες αξίες και τα ιδανικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο ελάμπραινε με την παρουσία τους μεγάλοι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Επίσης, στην ομιλία που έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από ένα μήνα, έπλεξε σχεδόν το εγκόμιο της Τουρκίας, χωρίς να κάνει κουβέντα για το ότι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το ότι δεν αφήνεται ελεύθερη η θεολογική σχολή της Χάριας να λειτουργήσει, για την εκδίωξη των Ελλήνων από εκεί, για το ότι συνεχίζεται η κατοχή της Κύπρου επί τόσα χρόνια, και βγήκε ένας Κύπρος ευρωβουλευτής και ξέφρασε την πικρία του, λέει, Παναγιώτατε δημοσίως. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τούρκος να μιλούσε εκεί πέρα δεν θα έλεγε. Εγώ το λέω αυτό, δεν το είπε ο ευρωβουλευτής. Δηλαδή δεν θα έλεγε τέτοια πράγματα. Δηλαδή είπε ουσιαστικά, φάνησε τον εαυτό του σαν Τούρκο, ότι εγώ και εγώ είμαι Τούρκος και τα λοιπά και έχω καλές σχέσεις. Καλώς έχεις καλές σχέσεις και πρέπει να έχεις καλές σχέσεις, αλλά πες μια κουβέντα. Πες μια κουβέντα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την κατοχή της Κύπρου. Λοιπόν, πρόκειται για έναν κοσμικευμένο άνθρωπο, που του αρέσουν αυτά, οι φιέστες οι οποίες θα γίνουν μεθαύριο τον αναπαύουν, για αυτές οι φιέστες βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, έτσι, οι οποίες δεν συνάδουν και δεν έχουν καμία σχέση με τον ταπεινό Ιησού τον Αζωραίο. Αυτές τα δώρα, οι προσφωνήσεις, στην καθαρέμουσα, οι διφωνήσεις, τα υπερφύαλα λόγια, ας πούμε, και τα χιλιάδες ευρώ τα οποία θα ξοδευτούν, τα οποία καλά θα ήταν ο Μητροπολίτης της Πατρών να τα δώσει κανένα φτωχό τώρα που έρχεται ο χειμώνας. Αυτά είχα να πω, από καρδιάς τα είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να παρακαλέσω θερμά τον πρόεδρό μας, τον κύριο Λαυρίδη Πιεζιότζη, ο οποίος θα σας πω ότι είναι πρώην παπικός, πριν ρωμαιοκαθολικός, ο οποίος συχάθηκε αυτή την πλάνη, αυτή τη δαιμονική αίρεση και ήρθε στην Ορθοδοξία. Αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές, η περιπέτεια που περάσαμε για να μπορέσουμε σήμερα να συγκεντρωθούμε εδώ μας έβγαλε όχι μόνο από το πρόγραμμά μας και από αυτά που θέλαμε να πούμε, αλλά άλλαξε το χαρακτήρα της συναντήσεώς μας, της συνάξεως αυτής. Θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο και με την ευκαιρία αυτού του βιβλίου να πούμε 5 πράγματα για τις καποδοξίες και τις ενέργειες του Πατριάρχη. Όμως, με όσα μεσολάβησαν, τα οποία ξέρετε, τέθηκαν άλλα ζητήματα πλέον. Δεν τα ξέρουμε. Αν καθίσω να τα πω, δεν θα πω τα ουσιαστικότερα που πρέπει να ακούσετε. Λοιπόν, στην Πάτρα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι αυτές τις μέρες κατελήθη η δημοκρατία, κατελήθη η ελευθεροτυπία, κατελήθη η ελευθερία. Θα πρέπει όμως να δούμε γιατί συνέβη αυτό στην Πάτρα και όλα όσα αναφέρθηκαν για τις κακοδοξίες και τις ενέργειες του Πατριάρχη, να μάθουμε γεγονότα. Θα πω σημαντικότερα, παππούλη μου, συγχωρέστε με. Λοιπόν, να δούμε γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τελικά μια υπόθεση ενός ανθρώπου ή μερικών ανθρώπων που είδανε τέλος πάντων λάθος τα πράγματα, αλλά έτσι τα είδανε, τι να κάνουμε, έχουν την δύναμη και την εξουσία να τα εφαρμόσουν και να τα περάσουν. Δεν είναι όμως έτσι. Δυστυχώς. Θα πω το εξής. Την περασμένη εβδομάδα στον Αθηναϊκό Τύπο αναφέρθηκε ότι όλος τυχαίως ανακαλύφθηκε μία μασονική στοά στην Πάτρα. Μόνο μία. Μία ανακαλύφθηκε, η οποία στεγαζότανε σε ένα ερυπωμένο κτίριο. Φαντάζομαι ότι ο πατρινός τύπος δεν θα αναφέρθηκε σε αυτό. Δεν το βρίσκω πλέον περίεργο.
Αυτό θα μου πείτε είναι άσχετο. Ενδεχομένως, αλλά ας δούμε τη συνέχεια. Το 1790 γράφεται το πρώτο αντιμασονικό κείμενο στην Κωνσταντινούπολη από τον ιερομόναχο Αγάπιο Κολυβά Παπαντονάτο. Έχει τίτλο «Ανατροπή της φραγμασονικής πίστεως». Έμεινε ανέκδοτο, δεν εξεδόθη ποτέ, παρά μόνο πέρσι το εξέδωσαν οι πρότυπες θεσσαλικές εκδόσεις σε επιμέλεια του πατρός Γεωργίου Μηταλινού. Εκεί μεταξύ άλλων, πολύ διαφωτιστικών και εκπληκτικά έγκυρων για την εποχή που γράφτηκε, μην ξεχνάμε ότι το 1790 γύρω στο 1775 αρχίζουν να φαίνονται, να εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο, κυρίως τα Επτάνησα στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, οι πρώτες μασονικές στοές. Περιγράφει λοιπόν το πώς ιδρύονται και πώς λειτουργούν αυτές οι στοές. Ήτανε σαν να έχει δει αυτό το ερείπιο στην Πάτρα και να το περιγράφει. 1849. Στην Πάτρα εκδίδεται το βιβλίο «Φωνή Ορθόδοξος και Σπουδαία» του Κοσμά Φλαμιάτου. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε για αυτόν τον μάρτυρα της Ορθοδοξίας, ο οποίος έδρασε στην Πάτρα και μαρτύρησε στην Πάτρα την εποχή της Βαβαροκρατίας. Αναφέρεται λοιπόν ο Φλαμιάτος στην επιβουλή. Με τον όρο επιβουλή χαρακτηρίζει τη μασονία και την ονομάζει επιβουλή γιατί, όπως λέει, η μασονία ελέγχει την πολιτική και ιδιαίτερα την εξωτερική πολιτική της Αγγλίας και έχει σχέδια για τον κόσμο και ιδιαίτερα για την καθημάς Ανατολή. 1875. Στη Νέα Υόρκη ιδρύεται η Θεοσοφική Εταιρεία από μια σκοτεινή φυσιογνωμία, την Έλενα Μπλαβάτσκι, μυστικίστρια, πνευματίστρια και κάθε είδους αποκρυφισμού και μαγείας έργα κατεργαζόταν. Διακηρύσει η Θεοσοφική Εταιρεία ότι ιδρύεται για να προωθήσει φανερά πλέον, γιατί μέχρι τότε επροωθούνταν, αλλά κρυφά, την υπόθεση της νέας εποχής. Ποια είναι αυτή η νέα εποχή? Οι Χαλδαίοι είναι ένας πανάρχαιος λαός που όμως έχει χαθεί στην αχλή της ιστορίας. Δεν είναι γνωστό από πού προήλθαν, δεν είναι γνωστό τι απέγιναν. Είναι όμως γνωστό ότι καταιγίνονται με αποκρυφισμό και με αποκρυφιστικές και μαγικές τέχνες. Από αυτούς προήλθε η αστρολογία. Δόγμα της αστρολογίας είναι ότι κάθε 2.000 χρόνια μετατίθεται η τύχη του κόσμου, καθώς μετατίθεται από ζώδιο σε ζώδιο ο ζωδιακός κύκλος. Μια τέτοια εποχή, και σε κάθε τέτοια εποχή εμφανίζεται ένας μύστης, τον οποίο στέλνουν στη γη μια ομάδα πνευματικών όντων που λέγονται αβατάρ. Και αυτοί κατευθύνουν τις τύχες του κόσμου μέσω των μυστών και μέσω άλλων μεθόδων και οντοτήτων που χρησιμοποιούν μέσα στον κόσμο. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι την εποχή των νυχθείων εστήλαν τον Χριστό. Και τώρα που προέκυψε το 2001 η νέα δισχιλιετία είναι η εποχή του υδροχώου. Και αφού λοιπόν στους ηχθείς, στην εποχή των ηχθείων υπήρχε ο Χριστός, τώρα θα έχουμε τον Αντίχριστο. Αυτό είναι το δόγμα της νέας εποχής. Για να επιτευχθεί αυτό, για να υπάρξει και να λειτουργήσει ο Αντίχριστος, χρειάζεται να δημιουργηθεί η πανθρησκεία. Τι σημαίνει πανθρησκεία? Σημαίνει τον γενικευμένο συγκριτισμό. Δηλαδή, όλες οι πίστες θα
συσσωματωθούν και θα αφομοιωθούν σε μία, δηλαδή θα γίνει μία πολτοποίηση, από την οποία πολτοποίηση θα βγει μία καινούργια πίστη που Θεό θα έχει τον Αντίχριστο. Ας μείνουμε σε αυτό το σημείο εδώ για να συνεχίσουμε παραπέρα. Το 1895 στη Βασιλεία της Ελβετίας συναντώνται οι λεγόμενοι Σοφοί της Σιών. Εκεί σχεδιάζουν το πώς θα κατακτήσουν τον κόσμο οι σιωνιστές και πώς θα επιβάλλουν την πανθρησκεία της νέας εποχής. Αυτά τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών είναι μαθήματα με τα οποία θα διδάξουν εκείνους οι οποίοι θα προωθήσουν τα σχέδια αυτά. Το 2005 τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών εκδίδονται σε βιβλίο και δημιουργούν σάλο. Κατηγορούνται ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας Ρώσος μοναχός τα εξέδωσε και τον κατηγορούν ότι είναι πλαστά. Πλην όμως αυτά τα σχέδια και οι προοπτικές που παρουσιάζονται μέσα στα πρωτόκολλα των Σιών, πραγματοποιούνται με μαθηματική ακρίβεια. Μια από τις πρώτες προβλέψεις ήταν η επανάσταση στη Ρωσία. Η Σοβιετική επανάσταση στη Ρωσία. Και γιατί μια επανάσταση στη Ρωσία? Θέτω όμως ένα ερώτημα για να το δούμε αυτό εδώ το ζήτημα. Φαντάζεστε μια ορθόδοξη Ρωσία στον σύγχρονο κόσμο με βιομηχανία, με στρατό, με ένα τεράστιο ειδικό βάρος στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, τι ρόλο θα έπαιζε? Στη Ρωσία δεν χτυπήθηκε ο τσαρισμός, στη Ρωσία χτυπήθηκε η Αγία Ορθοδοξία. Με αυτόν τον τρόπο ανέκοψαν μια πιθανή εξέλιξη, για μένα είναι μια σίγουρη εξέλιξη, αλλά για αυτούς, και για αυτούς ήταν μια σίγουρη εξέλιξη, αλλά για κάθε επιφυλακτικό μια πιθανή εξέλιξη θα μπορούσαμε να πούμε, που θα είχε δώσει μια άλλη μορφή στον κόσμο μας. Έχουν προβλεφθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η συνέπειά του η Σοβιετική Επανάσταση στη Ρωσία, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και πολλά άλλα. Ερχόμαστε στη δεκαετία του 60. Στη δεκαετία του 60, μάλλον σε όλο αυτό το διάστημα, η Θεοσοφική Εταιρεία συνεχίζει το έργο της μετασχηματιζόμενη σε χίλιες δυο μορφές, με μία αναζήτηση, όχι με μία αναζήτηση, με μία προσπάθεια επιβολής ενός Θεού. Κάποια στιγμή βρίσκουν έναν Ινδό νεαρό, τον Κρισναμούρτη, και τον σερβίρουν στην δεκαετία του 20 σαν τον αναμενόμενο Μεσσία. Τους βγήκε με μάπα το καρπούζι, γιατί ο Κρισναμούρτη δεν δέχθηκε εν τέλει να συνεχίσει να παίζει αυτόν τον ρόλο. Στη δεκαετία του 60 συμβαίνει κάτι καθοριστικό, δηλαδή τι? Επειδή πλησίαζε το τέλος της εποχής των νυχθείων για αυτούς, κινήθηκαν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο βιβλία σχετικά με τους εξωγήινους, σχετικά με τη μεταφυσική, σχετικά με τις αποκρυφιστικές τέχνες, με τη μαγεία, με το ένα μετάλλο, η αστρολογία μπαίνει στην καθημερινότητά μας, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα κανάλια, χωρίς την ελάχιστη παράληψη αναφέρονται σε αυτά, ειδικές εκπομπές για το τι λένε τα ζώδια σήμερα, αύριο, για το μέλλον σας, για τη ζωή σας, για τις ερωτικές σας σχέσεις, για το ένα για το άλλο. Αυτό το κλίμα περνάει μέσα σε κάθε πτυχή της ζωής. Σε έργα τέχνης, ο τρόπος του λέγει τέχνης, τα λεγόμενα σύριαλ, την παραφιλολογία, τον λαϊκό κινηματογράφο. Και δημιουργείται η υποδομή για να μπορέσει να περάσει αυτή η αντίληψη. Στη δεκαετία του 60 βέβαια συντελείται και το μεγάλο
πολιτισμικό γεγονός που για μένα είναι η τηλεόραση. Όχι ότι εφευρίσκεται τότε η τηλεόραση, αλλά τότε μπαίνει η τηλεόραση σε όλα τα σπίτια. Και συμβαίνει αυτό που είχε πει ήδη ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα έρθει μια εποχή που ο διάολος θα μπει σε ένα κουτί και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια των σπιτιών. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μία άλλη συνείδηση στον κόσμο. Δεν πειράζει, ας είναι χριστιανός ορθόδοξος, ας είναι βουδιστής, ας είναι παπικός, ας είναι ό,τι να είναι. Γίνεται η μετάλλαξή του σε κάτι άλλο, σε αυτό που θέλει η νέα εποχή. Η νέα εποχή λοιπόν θέλει έναν κόσμο όπου θα υπάρχει ένα κράτος, μία οικονομία, μία θρησκεία, μία πανθρησκεία με Θεό τον Αντίχριστο και προθυερέα τον Πάπα. Επανέρχομαι τώρα γιατί αναφέρθηκα στη Μασονία καταρχήν και το είπα ας τα αφήσουμε να το δούμε μετά αν είναι άσχετο ή δεν είναι άσχετο. Τι λένε οι Μασόνοι? Οι Μασόνοι ισχυρίζονται ότι είναι μία φιλάδελφος εταιρεία φιλοσοφικού χαρακτήρα και περιεχομένου και ότι ενδιαφέρονται για τη φιλανθρωπία και για διάφορα τέτοια πράγματα. Όλα καλά. Αλλά λένε ψέματα. Γιατί η Μασονία είναι θρησκεία. Έχει Θεό. Λέγεται Ματς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Και δεν είναι Θεός προσωπικός. Είναι μία ιδέα, μία οντότητα που βρίσκεται παντού. Αυτόν λατρεύουν και σε αυτόν μειούνται. Όμως, κατά τα διάφορα στάδια των μοιήσεων, όλο και περισσότερο αποκαλύπτουν την αλήθεια. Και όταν φτάνουν στο 18ο βαθμό, αποκαλύπτεται πια ότι αυτός ο Ματς δεν είναι άλλος από τον Νεοσφόρο. Με τρομακτικές τελετές, τρομακτικές όχι απλώς για την μοίηση, για τον εντυπωσιασμό και τον έλεγχο της συνείδησης του μοιουμένου, αλλά και για να τον δέσουνε, προβαίνουνε σε αιματηρές ενέργειες. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με ζώα, σε άλλες περιπτώσεις όπως καταγγέλλεται, δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά δεν μπορώ να μην πω αυτό που καταγγέλλεται, ακόμα και σε ανθρώπους. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει όλο αυτό και όλη αυτή η περιγραφή. Έχει και παραέχει με το αντικείμενό μας που είναι ο Πατριάρχης. Εγώ δεν ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει αν ο Πατριάρχης είναι μασόνος ή δεν είναι. Εκείνο που με νοιάζει και με ενδιαφέρει είναι ότι ο Πατριάρχης εργάζεται το έργο του σατανά. Γιατί? Να πω γιατί. Γιατί περιγράφει και αναφέρεται σε έναν Θεό που δεν είναι άλλο ο Ματς. Μιλά και ενεργεί σύμφωνα με τις απόψεις της Μασονίας και της νέας εποχής, των θεοσοφιστών. Γιατί Μασονίας, θεοσοφιστές, αποκρυφιστές, μάγοι και όλα αυτά είναι μια κατάσταση συγκοινωνούντων δοχείων που αποτελούν στο σύνολό τους όλο αυτό το υπόβαθρο της νέας εποχής. Αν πάρει κανείς οποιοσδήποτε, και αυτό είναι μέσα στις προθέσεις μας, να συμμαζέψει τους λόγους και τα έργα του Πατριάρχη από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να αντιπαραβάλει τις απόψεις της Μασονίας για αυτόν τον Ματς και για τον τρόπο που λειτουργεί, θα δει ότι υπάρχει μία ταυτότητα. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ βλέποντας αυτή την ταυτότητα να κλείσω τα μάτια και να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να κλείσω τα αυτιά και να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Έχουμε μια τρομακτική πραγματικότητα μπροστά μας και αυτή η τρομακτική πραγματικότητα έχει πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο. Ποια είναι αυτή? Μιλήσαμε νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση, νέα τάξη πραγμάτων. Παγκοσμιοποίηση, να πω πρώτα, νέα τάξη πραγμάτων, τι εννοούμε? Εννοούμε την ανακατανομή των σφαιρών επιρροής
στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει πολέμους και καταστροφές. Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν και ούτω καθεξής. Με τη δικαιολογία τώρα της τρομοκρατίας. Αυτό εξυπηρετεί την παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση μέχρι στιγμής, εκείνο που πιο άμεσα αντιλαμβανόμαστε είναι η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Και αυτή η οικονομική παγκοσμιοποίηση στηρίζεται στο χρηματιστηριακό και τραπεζικό κεφάλαιο, το οποίο κεφάλαιο βρίσκεται στα χέρια των σιωνιστών. Και οι σιωνιστές, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών, αναφέρουν ότι αυτό έχουν στα χέρια τους, αυτό θα επιδιώξουν να κρατήσουν και να μεγιστοποιήσουν στα χέρια τους και με αυτό να επηρεάσουν τον κόσμο. Να ανατρέψουν κυβερνήσεις, να διαστρέψουν πολιτισμούς, να αποπροσανατολίσουν λαούς, να διαφθείρουν συνειδήσεις σε κάθε χώρο. Σήμερα όμως έχουμε τα φαινόμενα, τα αποτελέσματα αυτής της παγκοσμιοποίησης. Γιατί έχουμε πλέον πληροφορηθεί και έχουμε διαπιστώσει ότι από τα παιχνίδια αυτών των χρηματιστών και κερδοσκόπων ο πλανήτης βρίσκεται σε μια γενικευμένη κρίση. Σε όλο τον κόσμο οι οικονομίες τρίζουν και όπως προβλέπουν οι ειδικοί θα καταρρεύσουν. Ήδη κλείνουν μεγάλες βιομηχανίες, ήδη μένουν άνεργοι χιλιάδες άνθρωποι, ήδη άνθρωποι χρειάζονται συσίτιο και είναι άστεγοι πλέον και ακόμα, όπως λένε, είμαστε στην αρχή. Ο κόσμος απελπίζεται και αυτοκτονεί. Το ερώτημα είναι τι έγινε. Αυτοί οι τόσο καπάτσι και πανέξυπνοι άνθρωποι που μεθοδεύουν όλες αυτές τις ιστορίες φτάσαν στο σημείο να τους ξεφύγουν τα πράγματα από το χέρι. Όχι. Επί σκοπού δημιούργησαν αυτή την παγκόσμια κρίση. Τα τεκτενόμενα θα είναι τραγικά. Η κρίση του 1929 στην Αμερική έφερε μια ανατροπή παγκόσμια που οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γνωρίζουμε τι σημαίνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τι καταστροφές επέφερε στην ανθρωπότητα, όχι μόνο υλικές αλλά και πνευματικές. Σήμερα ένας τέτοιος πόλεμος με τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν, πού θα οδηγήσουν? Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί σε όλους εκείνους που λένε εμείς δεν ασχολούμεθα με τα θεολογικά θέματα, εμείς δεν ασχολούμεθα με τις αντεγκλήσεις των φανατικών, με τους μαλακούς, με τους οικουμενιστές και τα λοιπά. Είναι κάτι που δεν μας αφορά, είναι και πράγματα της Εκκλησίας. Δεν είναι καθόλου πράγματα μόνο της Εκκλησίας. Είναι πράγματα του κόσμου μας, που έχουν άμεσες συνέπειες στη ζωή μας, πνευματικές και υλικές. Με αυτή την έννοια, η υποδοχή του Πατριάρχη, ο οποίος είναι εντεταγμένος μέσα σε αυτό το σχέδιο, μην ξεχνάμε, και αυτός και ο Χριστόδουλος και όλοι οι οικουμενιστές είναι άνθρωποι οι οποίοι εφήτησαν στα πανεπιστήμια τα καθολικά και τα προτεσταντικά. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ούτε είναι τυχαίο, ανέφερα στη δεκαετία του 60, όπου επιταχύνονται οι διαδικασίες και γίνονται πιο φανερές. Αυτοί οι άνθρωποι στη δεκαετία του 60 ήταν φοιτητές. Και έγινε αυτό που έγινε και στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή θα έχετε διαπιστώσει, μια ματιά να ρίξετε, οι πολιτικοί ηγέτες των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο, είναι φοιτητές Αμερικανικών πανεπιστημίων και συγκεκριμένα δύο πανεπιστημίων, του Γκέιλ και του Πρίνστον. Πού φοιτούσε ο Μπους, σε ποια στοά είχε μπει ο Ντους, ο Μπους, πώς το λέμε, οστά και νεκροκεφαλή, κάπως έτσι μακάβρια πάντα τα πράγματα τα σατανικά. Πού οδηγούνται οι συμμετέχοντες σε τέτοιες σατανιστικές διαδικασίες, οδηγούνται πάντα σε λουτρό αίματος, σε δολοφονίες. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για σέκτες που έχουν να κάνουν με τις ανατολικές θρησκείες, το βουδισμό,
το ζεν και δεν ξέρω τι άλλο και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως δεν σας εκπλήττει ότι όλοι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν έρχονται από αυτές τις χώρες, από την Αμερική έρχονται? Γιατί όμως έρχονται σε αυτόν τον δικό μας χώρο εδώ, τον Ορθόδοξο και ιδιαίτερα τον Ελληνικό? Μιλήσαμε πριν για μια πολτοποίηση. Αλλά ξέρετε ποιοι πολτοποιούνται? Πολτοποιούνται εκείνοι που δεν έχουν την αλήθεια του Θεού. Θα πολτοποιηθεί ο Βουδιστής, θα πολτοποιηθεί ο Μωαμεθανός, θα πολτοποιηθεί ο Ινδουιστής, ο οποιοσδήποτε θα πολτοποιηθεί. Γιατί δεν έχει την αλήθεια του Θεού? Η Αγία Ορθοδοξία μας όμως, και όσοι ανήκουμε σε αυτήν, έχουμε την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού. Έχουμε την αλήθεια του. Δεν πολτοποιούμεθα. Άρα εμάς πώς θα μας φέρουνε βόλτα? Αλώνοντας τις ηγεσίες των εκκλησιών μας, τις ιεραρχίες μας, και μέσα από εκεί να μας τιμονιάρουν και να μας παγιδεύσουν μέσα σε μια κατάσταση η οποία ήδη θα έχει αποφασιστεί από ψηλά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η λεγόμενη ένωση με τους παπικούς έχει ήδη συντελεστεί. Το πρόβλημα είναι πώς θα το φέρουν και θα το επιβάλλουν στα πληρώματα των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τους είδαμε, συναντήθηκαν στο φανάρι. Πανορθόδοξος Διάσκεψης ονομάστηκε. Για ένα και μόνο λόγο. Για να δώσει στον Πατριάρχη την δυνατότητα να ενεργεί εξ ονόματος όλων στους διαχριστιανικούς και στους οικουμενιστικούς διαλόγους. Ιδιαίτερα για την Ελληνική Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος, και αναφέρθηκε ο γραμματέας μας ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μετά τον Χριστόδουλο με τον Ιερόνιμο, διαφωνώ απολύτως μαζί του. Στο φανάρι, ο κύριος Ιερόνιμος κατέστησε την Εκκλησία της Ελλάδος από αδελφή σε κόρη και παρέδωσε την Εκκλησία της Ελλάδος τσιφλίκι του Πατριάρχη. Και από εκείνη τη στιγμή ο Πατριάρχης αλωνίζει το τσιφλίκι του και δήλωσε στη Δράμα ότι τώρα θα με βλέπετε συχνά. Βέβαια. Βεβαίως θα τον βλέπουμε συχνά. Αφού είναι το τσιφλίκι του πλέον εδώ, αφού καταργήθηκε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Ελλάδος, βεβαίως πραξικοματικά και αυθαιρέτως. Στην πραγματικότητα δεν συνέβη αυτό, αλλά το έθεσαν αυτό το πράγμα. Ποιος θα προστατεύσει την Εκκλησία της Ελλάδος, αν όχι το πλήρωμα της Εκκλησίας αυτής? Λοιπόν, είμαστε λοιπόν οι φανατικοί. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τυφλοί, είμαστε στραβοί, είμαστε κακοί, είμαστε ηλίθιοι. Τι είμαστε? Για όλους αυτούς τους νεόκοπους του ανθρωπισμού και της αγάπης, λες και μπορεί να υπάρξει αγάπη και ανθρωπισμός και φιλανθρωπία χωρίς Χριστό? Όχι, αδερφοί μου, χωρίς Χριστό δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή δεν υπήρχε τίποτα χωρίς Χριστό, γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός, γι' αυτό έπαθε, γι' αυτό ανέβηκε στο Σταυρό, γι' αυτό ταπεινώθηκε, γι' αυτό ετάφη, γι' αυτό αναστήθηκε. Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι σας έχω κουράσει. Θα κλείσω όμως με ένα πράγμα. Μπορεί ο κύριος Βαρθολομαίος, μπορεί ο κύριος Ιερώνυμος, μπορεί ο οποιοσδήποτε μεγαλόσχημος ή μικρόσχημος να λέει οτιδήποτε, να ενεργεί οτιδήποτε. Μπορεί να υβρίζει τους Αγίους μας, να ευτελίζει το Ευαγγέλιο, να προδίδει την Ιερά Παράδοση. Αλλά συμπαθάτε με. Εγώ περισσότερη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία δίνω στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας, στις Οικουμενικές Συνόδους, στην Ιερά Παράδοση. Αυτοί με διδάσκουν. Αυτά θα συνεχίσω να τηρώ. Και όποιος παρεκτρέπεται από αυτά, στρέφεται εναντίον σε αυτά, είναι εχθρός της πίστεως, εχθρός της Ορθοδοξίας. Εδώ στην Πάτρα λοιπόν δεν υποδέχονται τον Πατριάρχη της Ορθοδοξίας. Υποδέχονται τον σύντροφο και αδελφό τους εν μασονία. Μητροπόροι της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Σκοπός αυτής της ένωσης κυρίως είναι η ενημέρωση του πιστού λαού για την αίρεση του οικουμενισμού. Γιατί αυτό το οποίο δυστυχώς λείπει είναι η ενημέρωση. Είμαστε ενημέρωτοι και πρέπει να ενημερωθούμε.
Και δυστυχώς οι Μητροπολίτες μας φέρουν ευθύνη γι' αυτό. Έτσι. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι είναι αυτή η αίρεση, για ποιο, τι ακριβώς πρόκειται. Και επειδή αυτά τα οποία γίνονται από τον κύριο Βαρθολομαίο και από τους οικουμενιστές δεν εδράζονται πουθενά, ούτε σε πατέρες του πουθενά, γι' αυτό αυτό το οποίο βγάζουν αυτοί είναι μια αγαπολογία, μια ειρηνολογία. Έτσι, μιλάνε για αγάπη. Αν πας να πεις κάτι, εμείς μιλάμε για αγάπη. Κανείς δεν είπε να μην αγαπάμε τους αιρετικούς. Και φυσικά αυτοί οι χαρακτηρισμοί, οι σκληροί που ακούστηκαν για τους αιρετικούς και τους οποίους αναφέρει και το Ευαγγέλιο, έτσι, αφορούν τους αιρεσιάρχες και τους δασκάλους των αιρέσεων. Δεν αφορούν τον απλό κόσμο που δεν θέσει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν είμαστε ακραίοι εμείς, τότε ακραίος είναι και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος είπε ότι ο παπισμός είναι παμπάλια αίρεση και η παπική αιρετική. Ακραίος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αποκάλεσε τον Πάπα και τους καρδιναλίους του πυθύνια όργανα του αρχικάκου Όφεως. Αλλά λοιπόν και αυτός φανατικός είναι. Φανατικός είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, ο οποίος αποκάλεσε Αντίχριστο τον Πάπα. Φανατικός είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος έγραψε δίτομο έργο εναντίον του παπισμού, στο οποίο γράφει σκληρά πράγματα, βαριά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ότι η αίρεση του Αλάθη του λέει, ισοπαίδωσε εντελώς, λέει, και μια ελπίδα που είχε ο παπισμός να ανακάμψει και να ενωθεί με την Εκκλησία μας, αυτή η αίρεση, λέει, του Αλάθη την έχει ισοπαιδώσει. Έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε, να θεωρούμε αδελφή Εκκλησία, μια Εκκλησία, τον παπισμό, που καταρχήν είναι ένα κράτος. Έτσι. Δεν είπε ο Χριστός, η Βασιλεία Εμίου καθιστείτο του κόσμου τούτου. Αυτοί λοιπόν έχουν κράτος, έχουν νόμισμα, έχουν στρατό. Πρόκειται, ο Ντοστογεύσκη έχει πει κάτι πολύ σημαντικό. Είπε λοιπόν ότι ο ρωμαιοκαθολικισμός είναι μια πίστη μη χριστιανική. Είναι χειρότερη και από το μηδέν. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να είναι ο παπισμός Εκκλησία από τη στιγμή που είναι κράτος, από τη στιγμή που έχει την αίρεση του αλάθητου, αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ισχυρίζεται ότι είναι αλάθητος. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει την αίρεση του πρωτίου εξουσίας, σε ποια εποχή, πώς τεκμηριώνεται ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν υπερεπίσκοπος και υπάγονταν όλοι στην εξουσία του. Ποτέ. Αυτό δεν ισχύει ποτέ. Λοιπόν, δεν υπάρχει ουσιαστικά, όπως είπε ο Τζόρτζ Όργουελ, σε εποχές όπου και η αρχή το ψέμα, η διατύπωση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική. Λοιπόν, αυτό που κυριαρχεί της ημέρας μας είναι το ψέμα. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι μία και ο παπισμός και οι ιερές του ψέ δεν είναι εκκλησίες. Και ο Πατριάρχης ο κ. Βαρθολομαίος, την αγάπη την οποία δείχνει προς τους ισχυρούς της ημέρας και τους τραγουδιστές κτλ., δεν τη δείχνει σε όλους. Δεν τη δείχνει, ας πούμε, για παράδειγμα, στους σφιγμενίτες, οι οποίοι μπορεί να είναι, κατά την άποψή μας, είναι σχισματικοί, αλλά εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι αγωνίζονται για την πίστη. Έτσι. Λοιπόν, θέλεις όλοι για καλά να τους διώξει από το Άγιον Όρος. Έτσι. Πού ήταν η αγάπη του 1993, ένας θεολόγος από την Αύπακτο άσκησε κριτική στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Τηλιανό, ο οποίος σε χριστουγεννιάτικο μήνυμα είπε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός και κέρδισε την αναμαρτησία του με αγώνα. Ρε, κάτι το οποίο είναι αντίθετο εντελώς με την Ορθοδοξία. Λοιπόν, και ένας θεολόγος από την Αύπακτο το άσκησε κριτική. Επειδή το έκανε αυτό, ο Αυστραλίας πήγε στον κύριο Βαρθολομαίο, συγκάλεσε επιγόντως μια σύνοδο αντικανονική ο Παναγιώτατος, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη εκκλησιαστική. Δεν μπορεί ο καθένας να σε δικάσει. Αυτό, το σώμα που υπάγεσαι. Λοιπόν, συγκάλεσε λοιπόν μια σύνοδο ο Πατριάρχης και τον αφόρησε, τον θεολόγο αυτό, χωρίς να τον καλέσει απολογία. Προσέξτε, χωρίς να τον καλέσει απολογία, χωρίς συγκεκριμένο κατηγορητήριο, χωρίς κλίση μαρτύρων και χωρίς να του κοινοποιήσει τον αφορισμό στο τέλος. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Δεν έχουν γίνει πουθενά. Ακόμη και τα πλέον φασιστικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα καλούσαν σε απολογία τους αντιφρονούντες πριν τους δικάσουν και εμφάνιζαν ένα έστω κατασκευασμένο κατηγορητήριο. Πού είναι λοιπόν η αγάπη του Πατριάρχη? Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τον πρόεδρό μας αν έχουμε χρόνο για κάποιες ερωτήσεις ή αν... κάποιες ερωτήσεις. Τον κύριο δημοσιογράφο, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, προσπερνώντας την υδροπαϊκή εποχή, τον υδροπαϊκό Χριστό και τις μυστικές εταιρείες που προωθούν όλο αυτό το σχέδιο με την θεωρία των κλάδων και τον οικουμενισμό, τον κύριο Σημάτη, θα ρωτήσω το εξής. Κάνετε ένα διαχωρισμό στους παραβάτες του Θεού και στους παραβάτες του νόμου. Και επειδή βάλατε όλους εδώ τους ακροατές πρώτων ευθυνών τους, οι πατέρες, επειδή πιστεύω ότι έχουν απαντήσει σε όλα, και δεν έχουν, όπως πολύ όμορφα είπατε, η μισή αλήθεια είναι χειρότερα από το ψέμα.
να μην έχουν απαντήσει στα ποιος ή όχι. Αφού λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που κυρίνει και κυρίνει κεφαλαίρες, θα πρέπει να πράξει το χριστιανικό πλήρωμα. Αυτή η απάντηση δεν είναι εδώ. Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Σημάτης. Κύριε Σημάτη, θέλετε να έρθετε εδώ. Ορίστε. Να απαντηθεί, εγώ πιστεύω πιο αρμόδιος είναι ο κύριος Σημάτης να απαντήσει. Κύριε Σημάτη. Επαναλαμβάνω, αναφερθήκατε κάνοντας διαχωρισμό. Όχι εγώ, ο Ιωσήφ είναι πρόσωπο. Ναι, συγγνώμη. Άρα συμμερίζεστε και συμπροσωπογράφετε αυτά τα οποία αναφέρατε, αφού δεν περιέχονται στο βιβλίο σας. Το ερώτημα. Αφού αναφερόμαστε σε ανθρώπους όπως ο Παναγιώτατος που κηρύττουν γεννήτη κεφαλαίδες, ποια είναι η θέση των πατέρων για αυτούς που θέλουν πραγματικά να διαχωρίσουν τις ευθύνες, αφού βάλατε όλο το κρατήριο πρώτων ευθύνων τους, ενημερώνοντας για τις κακοδοξίες του Πατριάρχη και όλων εκείνων των προτεργατών της πανελλαίσσιου του οικουμενισμού. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε, ακριβώς. Αποτύχεις. Στον κεντάφτα δηλαδή. Ωραία. Γιατί δηλαδή είπατε κάτι πολύ όμορφο. Ότι η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Ναι, νομίζω ότι από ό,τι οι κανόνες της εκκλησίας μου λένε, ο καθένας μπορεί να πάρει υπεύθυνα στάση απέναντι σε αυτό και να αποτυχιστεί. Η διαφορά με κάποιους ανθρώπους που τα έχουν συνηθίσει αυτά... Προαιρετικά, συγγνώμη. Ναι, αυτό, προαιρετικά, αυτό θέλω να πω. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι νομίζουν ότι αυτό ή υποστηρίζουν ότι αυτό είναι υποχρεωτικό, κάποιοι ότι επαφίεται στην αντοχή του κάθε ανθρώπου. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω, ότι πρέπει να γίνει μια αποτύχηση σε αυτούς που έχουν γίνει. Και δεν είναι αυτό που γραμματέας ότι είναι σχεδιαστικές μεγενήτες. Όταν και αυτοί βάζουν το 15ο πρωτοδευτέρα, αυτό επίσης. Για τους εσφυγμενίδες πιστεύω ότι έχουν κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν ανοίξαν κάπου σωστά στον τρόπο, αλλά έχουν δίκιο στην ουσία. Αφού θα ήθελα να τοποθετηθώ κι εγώ, έχω μια διαφορετική αντίληψη επ' αυτού. Συγγνώμη, η ερώτηση απαντήθηκε εκεί, ήταν στον κύριο Πλανιάτο, αν θέλετε, και ζητώ συγγνώμη πραγματικά, αλλά και ζητώ ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ήθελαν να βάλουν ερωτήματα. Ναι, ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, αλλά τέτοια είναι ερώτημα, εδώ είναι μια απάντηση, αλλά υπάρχει και μια διαφορετική θέση πάνω σε αυτό. Αυτή, με συγχωρείτε, εμείς έχουμε το καρπούζι, εμείς και το πεπόνι, αφήστε μας να το πω. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής. Η αποτύχηση, η πάυση του μνημοσύνου είναι μια στάση η οποία προβλέπεται. Γίνεται όμως κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό το πράγμα συνέβη το 1925 και δημιουργήθηκε το παλιό ημερολόγιο. Πιστεύω ότι αν δεν γινόταν αυτό το 1925, η Εκκλησία σήμερα δεν θα βρισκόταν στην κατάσταση που βρίσκεται. Χρειάζεται αγώνας μέσα στα πλαίσια της ενεστώσης Εκκλησίας ή αν θέλετε, επειδή λέγεται ότι η Εκκλησία είναι εκεί που βρίσκονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άρα λοιπόν, όταν μένουμε σε μια Εκκλησία η οποία δεν έχει την Ορθοδοξία, δεν είναι Εκκλησία, όμως παραμένουν και άλλοι άνθρωποι. Είναι η περιουσία της Εκκλησίας και για να το γίνει κατανοητό αυτό, θα ήθελα να σας πω το εξής και για να το καταλάβουμε. Πρώτα, ο αγώνας που κάνουμε κατά του οικουμενισμού είναι ένας αγώνας τον οποίο το βλέπει ο Χριστός και δεν θα μας ελέγξει γιατί παραμείναμε εκεί και συγκοινωνούμε με αυτούς τους αιρετικούς ή τους μνημονεύουμε. Γιατί η στάση μας δεν είναι στάση σιωπής, είναι στάση αγώνα. Από την άλλη μεριά, θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο εχθρός καταλάβει μια χώρα, οι κάτοικοι αυτής της χώρας σηκώνονται και φεύγουνε ή αγωνίζονται και τους πετάνε έξω από τη χώρα. Η δική μου θέση είναι ότι αγώνας πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας για να αποβληθούν οι αιρετικοί και όχι να φύγουν οι Ορθόδοξοι. Κύριε Σαββόπουλος, παρακαλώ.
ευκαιρία μια και είπε να μην φοβόμαστε αυτές τις ημέρες. Σύντομα, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, όχι, όχι, σας παρακαλώ. Δεν λέω, δεν πολλά. Όχι, όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό, δεν προβλέπετε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Σας παρακαλώ, όχι. Ναι, ρωτάω, έτσι. Από τη θέση σας εκεί, σας παρακαλώ, ρωτήστε αυτό που θέλετε. Πάρετε το μικρόφωνο, πάρε το μικρόφωνο. Να πει τώρα που έχει το λόγο ο κύριος Γερμέτας. Γιορτάζουμε κάθε χρόνο η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, πολλές φορές. Και λέτε των Αγίων Πατέρων ο χορός, των Οικουμένων κλπ. Και ο Βαρθολομαίος αναφέρει, θέλω μια παρέμβαση και διασάφηση. Αναφέρει ότι οι πατέρες κινήθησαν από τον διάβολο και έκαναν το σχίσμα. Και συγχρόνως οι ιεροί κανόνες που χώριζαν ως τώρα τους Ορθοδόξους από τους Παπλικούς είναι τα τείχη του Έσους. Λοιπόν, τι γίνεται για αυτούς που καταφρονούν, όπως λέει η Οικουμενική Σύνοδος, η Δόμη και κηρύττουν ότι είναι τέκνα υπακοής. Είναι τέκνο υπακοής ο Βαρθολομαίος. Εμείς λέει τους θεσμούς των πατέρων φυλάτων, λέει η Οικουμενική Σύνοδος, και αυτού που αφαιρούν ή προσθέτουν, έγινε καταπληκτική. Να απαντήσουμε σε ποιον την απευθύνεται. Σε όλους. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημά σας έχει απαντηθεί από την ομιλία και από την τοποθέτηση που κάναμε. Καταγγείλαμε τον Πατριάρχη ως αιρετικό και τον προσδιορίσαμε σε ποιον χώρο ανήκει και τι δουλειά κάνει. Οπότε από εκεί συμπεραίνεται και η απάντηση στο ερώτημά σας. Πάτερ, όχι να απαντήσετε, όχι, να ερωτήσετε για να μην το κάνουμε διαδοχή. Στα προηγούμενο ερώτημα που σας έκανε ο κ. Κοτοβέτσης Ευάγγελος, η προηγούμενη ερώτηση που έκανε ο κ. Ευάγγελος Κοντρουμπέλης, ο 11ος Πρωτεστέρας συμφωνεί με τον κ. Σημάτη και διαφωνεί με δική σου εξήγηση. Το 1990 είχαν υπογραφεί στην Σαμπετζή από όλες τις εκκλησίες εκτός από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ότι με την έννοια των μονοφυσιτών, ότι η μονοφυσία ήταν η κανονική εκκλησία του Χριστού τόσα χρόνια. Καμία εκκλησία από τότε, ούτε ο Χριστός ούτε μέχρι τώρα, δεν έχω ακούσει να αναιρέσουν τις υπογραφές που είχαν κάνει τότε με τον αντιπρόσωπο τότε της Εκκλησίας Ελλάδος, τον Ρωμανίδη και τον Ιωάννη, ότι δεν έχουν. Οπότε και αυτές τις εκκλησίες τελούν υπό αίρεση και ρητωμένη αίρεση και όλα τα πατριαρχία. Και, και αυτό η κανονική αντίδραση είναι διακοπή μνημοσύνου, νομίζω, κατά τον πρώτο δευτέρα. Που έγινε ερώτηση απλά. Και ο κύριος Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος και ο Χρυσόδρος, ο Δήμαρχος, μέχρι όσο ήταν μαθητής στην Ελλάδα σχολή, ο Δήμαρχος Ιερώνυμος ήταν καθηγητής στην Ελλάδα σχολή και είναι φυσικό να ερωτοτροπούν με τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, πατέρα, αυτό που θέλουμε είναι να ενεργοποιηθούν οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υπάρχουν αντιδράσεις, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι έχουν φτάσει μέχρι εδώ, το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να αναλυφθεί μια δράση από αυτούς, να κάνουν ένα μέτωπο αντικομμουνιστικό 3-4 Μητροπολίτες που υπάρχουν. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν την απόφαση να κάνουν ένα αντικομμουνιστικό μέτωπο και να οργανώσουν, προσέξτε λίγο τι θα πω, την ενημέρωση του λαού. Γιατί ο κόσμος είναι ανενημέρωτος. Αυτή τη στιγμή, αν γίνει διακοπή μνημοσύνου, αυτό εξυπηρετεί τους οικουμενιστές. Δεν εξυπηρετεί την Εκκλησία. Αυτό θέλουν. Κατά βάθος οι οικουμενιστές αυτό θέλουν. Θέλουν να γίνει αυτή τη στιγμή να φύγουμε για να μπορούν αυτή τη στιγμή να μας βάλουν μια ετικέτα ότι είμαστε εκτός Εκκλησίας. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Να μας βάλουν λοιπόν μια ετικέτα και να απαλλαγούν από εμάς. Την έχουν ήδη βάλει. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή εμείς. Υπογράφουμε στα φυλάδια που κάνουμε ότι ανήκουμε εκκλησιαστικά στην Εκκλησία της Ελλάδος. Λοιπόν, δεν μας έχουν πει ως σχισματικούς. Λοιπόν, κανείς δεν μας έχει κατηγορήσει. Και δεν έχουν δώσει και συγκεκριμένη απάντηση, δεν μας έχουν απαντήσει οι γράφους ποτέ για αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, συνεπώς, αυτό που τους εξυπηρετεί, το να φύγουμε αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τους οικουμενιστές. Γιατί το 99,9% του λαού αγνοεί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι ανενημέρωτος. Πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια διαδικασία, η οποία θα κρατήσει 1-2-3 χρόνια έστω. Ενημέρωση του κόσμου από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, από 3-4 Μητροπολίτες οι οποίοι πρέπει να μπουν μπροστά.
πρέπει να μπουν μπροστά για να έχει και κύρος αυτός ο αγώνας. Να μπουν μπροστά, είναι, υπάρχουν ονόματα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν Μητροπολίτες. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις Μητροπολίτες τουλάχιστον οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτή την κίνηση. Λοιπόν, αυτό περιμένουμε να την κάνουν, να συσπυρώσουν μαζί γύρω τους ανθρώπους οι οποίοι καθηγητές πανεπιστημίου όπως είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο οποίος έχει αυτές τις απόψεις, ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου. Να κάνουμε λοιπόν να γίνει ένα αντικομμουνιστικό μέτωπο. Μην τα ανακοινώνεις αυτά. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Μην τα ανακοινώνεις αυτά δημοσίως. Γιατί όχι. Αυτό θέλει ο λαός. Ο λαός πιστεύει, θέλει μια ελπίδα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν περιμένουμε και όταν γίνει η ενημέρωση. Τότε θα ληφθούν και οι αποφάσεις οι αποφασιστικές. Αυτή τη στιγμή το να γίνει η διακοπή του μνημοσύνου εξυπηρετεί τους οικουμενιστές. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Τι κάνουν, τίποτα δεν κάνουν. Αυτοί που? Που είναι ήδη ενημερωμένοι. Είπατε να ενημερωθεί ο λαός. Είναι πολύ ενημερωμένοι. Κοιτάξτε όμως, αυτή τη στιγμή είναι ενημερωμένοι, αλλά επειδή δεν μπαίνει κανένας Μητροπολίτης μπροστά, αυτή τη στιγμή όποιος αγώνας συκοφαντείται έτσι, και οδηγείται στο περιθώριο. Όταν όμως μπουν κάποιοι Μητροπολίτες μπροστά, θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Κάποιος άλλος, παρακαλώ. Αρχίσε από τη βάση το. Ο κύριος εκεί στο βάθος. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πραγματικά... Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ακριβή ορθόδοξη ενημέρωση. Θα θέλαμε μόνο έτσι στην αγάπη σας μια ερώτηση που αυτή η ερώτηση να μην συνήθιζε ο καθενός μας. Αναφερόμουν σχετικά σε αυτό που λέτε ότι πρέπει να μπει κάποιος Μητροπολίτης για να ηγηθεί το αγώνος. Την εποχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή υπήρχε κάποιος Μητροπολίτης που ηγήθηκε. Ή ο Άγιος Μάξιμος μόνος ως ένας ταπεινός ηγούμενος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μοναχοί σαν τον Άγιο Μάξιμο οι οποίοι κάνουν αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αναφερθήκατε για Μητροπολίτες. Όχι, εγώ μιλάμε για Μητροπολίτες. Οι οποίοι θα συσπυρώσουν. Προσέξτε, όταν τον αγώνα τον κάνουν Μητροπολίτες, αλλάζει το κύρος του αγώνα και αλλάζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει δικαιολογία ότι όλοι οι Μητροπολίτες τάχα είναι, διαφωνούν. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Εγώ σας το ξαναλέω και πάλι για να γίνει κατανοητό. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ιεραρχίας διαφωνεί με τις ενέργειες του Πατριάρχη. Το υπογράφουμε αυτό το πράγμα και ας μας διαψεύσουν οι ιεραρχίες. Διστάζουν για διάφορους λόγους. Αν βρεθούν τρεις Μητροπολίτες που θα αντιδράσουν, πιθανόν να παρασύρουν και άλλους και να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο. Και θα αλλάξουν τα πράγματα εντελώς. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε να κάνουμε αποτύχηση, ο ένας ο κληρικός της τάδε Μητρόπολης και ο άλλος, ο Μητροπολίτης θα τον πάει στο σπίτι του. Οι άνθρωποι έχουν και η οικογένεια, έχουν και παιδιά. Τα πράγματα δεν είναι απλά, ξέρετε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Μητροπολίτης δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη στάση. Όχι να οδηγήσουμε. Οι ιδέοι ιεροί κανόνες, προσέξτε κάτι, οι ιδέοι ιεροί κανόνες σου δίνουν το δικαίωμα να διακοπεί το μνημόσυνο, δεν σου βάζουν όμως υποχρέωση. Δικαίωμα. Δεν έφερα αυτή τη στιγμή δυστυχώς στα χαρτιά. Από τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, νομίζω έχω ένα ντοκουμέντο, ένα κείμενο που λέει ότι οι ιεροί κανόνες σου δίνουν το δικαίωμα να το κάνεις, αλλά δεν σε υποχρεώνουν. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Δεν υπάρχει το θέμα. Είναι θέμα συνειδήσεως, πάντα. Είναι θέμα συνειδήσεως. Δεν μπορεί να επιβάλλει κανένα σε κανένα τίποτα. Είναι η συνείδηση που περάσαμε για αυτό που λέτε. Δηλαδή, τι εννοείτε. Δεν ανακοινώνετε, επειδή ίσως θα καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Τι εννοείτε. Τι εννοείτε, δεν καταλάβω. Αυτό που είπε, θα καταλάβω. Βασίλης Κερμανιάς. Είπε ότι περιμένει κάποιος Μητροπολίτας να ηγηθεί του αγώνα. Το 1924, κάτι αντίστοιχο, όταν πλέον έγινε αυτό. Ναι, 35. Όταν έγινε λοιπόν η αλλαγή του αγώνα. Μετά από 11 χρόνια, γιατί τότε οι υπάλληλοι του σχολιάζαν τότε εκείνη την εποχή, αφού σου είχε γίνει μια εθνική σύνοδος, γιατί όλοι είχαν συμφωνήσει με την αλλαγή του πρωτολογίου. Λοιπόν, αναμέναν λοιπόν αυτή τη σύνοδο. Δεν έγινε και ηγηθήκαν αυτό που είπατε εσείς, κόψαν τρεις Μητροπολίτες εκείνη τη εποχή, έτσι, και τα αποτελέσματα θυμάστε. Το σύστημα λύσεται επειδή η ελαττική προέλευση, συγγνώμη, δεν μου λέτε, η αλλαγή του ημερολογίου ήταν λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι, να μου πείτε. Η αλλαγή ενός ημερολογίου για 13 μέρες είναι λόγος να γίνει διακοπή μνημοσύνου. Όχι, δεν είναι λόγος. Κακώς έγινε λοιπόν. Κακώς έγινε η αλλαγή. Η αποτύχηση κακώς έγινε. Να ολοκληρώσω. Τρεις παραγγελίες. Τρεις παραγγελίες είχαν καταδικάσει το εορτολόγιο. Έτσι, βάσει αυτό λοιπόν εκείνη την εποχή οι πατέρες λοιπόν κάνουν διαφωνία. Πριν από λίγο, ο κύριος Πρόεδρος εδώ πέρα μίλησε για μασονικές ιστορίες και όλες τις καταστάσεις. Και μιλάμε λοιπόν για το οικουμενιστικό αυτό πλαίσιο.
το οποίο έχει ξεκινήσει από το 1920 και μιλάει για μια σειρά κάποιων γεγονότων που πρέπει να γίνουν. Ακριβώς μέσα σε αυτό ήταν και η αλλαγή του ορφανίου και άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα. Και ακριβώς λέμε το εξής, ότι εκεί αποκόπηκαν λοιπόν και δεν είναι οι πολίτες να ηγηθούν του αγώνου. Και τα αποτέλεσμα φυσικά επειδή μιλάμε για ένα σύστημα, έτσι του απόκοψε και του έκανε στο περιθώριο. Το ίδιο λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν νομίζετε ότι κάτι άλλο, και εγώ σα λέω ότι μπορεί να υπάρχουν σήμερα και άλλοι μητροπολίτες, από αυτό που είπατε και εσείς, τρεις και τέσσερις, οι οποίοι θα πραγματικά μπορεί να αποκοπούν. Εσείς τι πιστεύετε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των ανθρώπων? Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Γίνεται νέο σχήμα. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Ακούστε, αυτά είναι δεδομένα. Θα πούμε λοιπόν ότι δημιουργήσαν σχήμα στην Εκκλησία και μάλιστα τι. Θα πέρασαν την παράθεση ότι σήμερα ορίστε για την Ένωση. Πατέ. Και αυτοί λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι διαφοροποιούνται και κάνουν. Πάτερ, ακούστε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι και οι προϋποθέσεις δεν είναι καθόλου ίδιες. Τότε κατηγορήθηκαν αυτοί που κάνανε την αποτύχηση, διότι κάνανε την αποτύχηση για ένα ημερολογιακό θέμα, κακώς την κάνανε. Και το να αναγορεύσει ένα ημερολογιακό θέμα σε δογματικό είναι αίρεση. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, άλλο λοιπόν αυτό που λέτε, και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αν βγουν κάποιοι μητροπολίτες και κάνουν την δημοσιογραφική δημοσίου που πρέπει να την κάνουν, θα έχουν όλο το δίκαιο με το μέρος τους. Και οι οικουμενιστές όλο το άδικο με το μέρος τους. Τι θα πούνε, αφού δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Μην προδικάστε τίποτα. Μην προδικάστε. Δεν ήταν για το ημερολόγιο, αλλά διασπάστηκε η ενότητα της Εκκλησίας. Κάνατε ένα λάθος. Ο οποίο σημαίνει, νομίζω, ότι ο λόγο που ξέρει πολύ καλά ποιο ήταν η βασική λόγη που είναι η Εκκλησία. Είναι διασπάστηκε η ενότητα της Εκκλησίας και όχι το ημερολόγιο. Λοιπόν, θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή το θέμα να το αλλάξουμε. Μια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Η ίδια, ουσιαστικά, η ίδια ερώτηση συνεχώς προβάλλεται. Κάποια άλλη ερώτηση έχουμε. Ο κύριος. Θα μου επιτρέψετε, αν μπορώ να μιλήσω, θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να συγχαρούμε την προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, της ενώσεώς σας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι με έδρα την Θεσσαλονίκη προσπαθείτε ιδιαίτερα, μάλιστα η προσπάθειά σας αυτή γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονη, αλλά θα ήθελα να πω, εγώ τώρα αντελήφθηνε ότι μέσα στην αίθουσα υπάρχουν και οι αδελφοί του παλιού ημερολογίου. Νομίζω ότι με αυτούς δεν μας διαχωρίζει τίποτα. Μας ενώνει ο κοινός αγώνας. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Τη στιγμή που έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες αγωνίες, νομίζω σε εποχή και σε καιρό πολέμου, δεν πρέπει να δείχνουμε την εντύπωση ότι κάτι μας χωρίζει. Πραγματικά θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να προσεγγίσουμε τους αδελφούς του παλαιού ημερολογίου. Νομίζω ότι έχουν ορθόδοξες θέσεις, οι οποίες είναι πιο ορθόδοξες θέσεις από αυτές που εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε. Και μάλιστα θα ήθελα... Προσέξτε. Δεν μιλάμε για παρατάξεις, μιλάμε για φρονήματα και μιλάμε για αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω το εξής. Σήμερα προσδοκούμε, όπως αντιλήφθηνα από τον κύριο Γραμματέα, την προσπάθεια ενός ή δύο ή τριών μητροπολιτών οι οποίοι θα ηγηθούν του αγώνα. Κανείς δεν θα υπάρξει. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι ακυρώνουμε την προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθεια αυτή είναι κοινή και εμείς είμαστε αρρωγοί στην προσπάθειά σας. Όταν όμως εμείς ισχυριστούμε ότι αν κάποιος κόψει το μνημόσυνο, τίθεται εκτός εκκλησίας, αυτό δεν είναι εκκλησιολογικό. Πέφτουμε σε σφάλμα μεγάλο. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω. Όποιος κόψει το μνημόσυνο, ακούστε, να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει εξήγηση. Όποιος κόψει το μνημόσυνο αυτή τη στιγμή, κληρικός του Οικουμενικού Πατριάρχου, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, είναι αξιέπαινος. Δεν φεύγει, δεν μένει πάει εκτός εκκλησίας, το ξεκαθαρίζουμε. Δεν γίνεται σχισματικός, απλά δεν είναι η ενδεδειγμένη ενέργεια από άποψη τακτικής. Καταλάβατε τι εννοούμε. Αν επιτρέψατε, γι' αυτό και πήρα τον λόγο, δεν θα έπρεπε βέβαια. Κατάλαβα ότι η θέση είναι η εξής. Ότι όποιος διακόπτει το μνημόσυνο, τίθεται εκτός εκκλησίας. Όχι, φυσικά. Όχι. Είναι μεγάλο σκάλο. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Άρα να κάνω και το γίνω σε εξής παρατήρηση. Όταν εμείς προσπαθούμε και είμαστε λαϊκοί, αφήνουμε τις δουλειές μας, αφήνουμε πολλά πράγματα, τις διασκεδάσεις και τα ενδιαφέροντα τα οποία θα είχαμε κατά κόσμο και ερχόμαστε τόσα πολλά χιλιόμετρα να παρακολουθήσουμε αυτή τη διάλεξη σήμερα. Είναι δυνατόν, κύριοι, σήμερα να αναμένουμε
να αναμένουμε πρωτοβουλία από οποιονδήποτε Μητροπολίτη τη στιγμή που αυτός ο Μητροπολίτης, και ξέρω σε ποιους αναφέρεστε κύριε Γραμματέα, θα υποδεχθεί μεθαύριο τον Πατριάρχη τον οποίο εσείς εγκαλείτε. Πώς είναι σήμερα, δεν έχουν τα λόγια. Θα πρέπει να μείνουμε στις πράξεις. Υπάρχουν πράξεις. Αυτό που λέτε κύριε Νάκου έχει... Υπάρχουν πράξεις. Είναι... Αν υπάρχουν πράξεις, εγώ τις έχω και τις έχω. Κύριε Νάκου, αυτό... τι θα γίνει αν αύριο αυτοί οι επίσκοποι έχουν και υποβάλλουν τα σέβη τους στον Ορθόδοξο εντός εισαγωγικών Πατριάρχη. Κύριε Νάκου... Ποια εντύπωση παρακαλώ θα δώσουν αυτοί στους Ορθοδόξους. Και εν πάση περιπτώσει, τι θα μείνει από όλη αυτή την προσπάθειά σας. Κύριε Νάκο, καταρχήν συμφωνώ μαζί σας ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Πατριάρχη και ανταλλάσσεις φιλοφρονίες και δώρα σήμερα, δεν είναι και εύκολο να το ασκείς αύριο κριτική, είναι λίγο αντιφατικό. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω καλά είναι να μην προδικάζουμε. Έτσι. Ο Θεός έχει τους τρόπους του να κάνει αυτό που πρέπει, να φωτίσει κάποιους ανθρώπους, να πάρουν την απόφαση να. Πάντως, παρακαλώ πάρα πολύ, σε καιρό πολέμου και σε καιρό αγώνα. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Νάκο, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιος αυτή τη στιγμή κληρικός διακόψει το μνημόσυνο δικαιούται να το κάνει αυτό βάσει των Ιερών Κανόνων. Βάσει επίσης των Ιερών Κανόνων είναι αξιέπαινος. Έτσι. Απλά εμείς διαφωνούμε σε αυτό σαν κίνηση τακτικής. Καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φυσικά προκυρήστε προκάλυπτα αίρεση και οι Ιεροί Κανόνες δίνουν σε όλους τους κληρικούς, όχι μόνο στους Μητροπολίτες, αυτό το δικαίωμα. Είναι αυτό που είπε κάποιος αδελφός, θα είμαι συνειδήσεων. Μπορεί κάποιος να εκκλησιαστεί και να πάει σε κάποια εκκλησία και να ακούσει η μνημόνευση του Βαρθολομαίου. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος θα αισθανθεί καλά μέσα στην ψυχή. Σίγουρα δεν θα αισθανθεί καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Όταν καταγγέλνουμε κάποιον σαν μασόνο, σαν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος της νέας εποχής και αυτός μνημονεύεται μέσα σε μια διεξοδία. Πώς θα μπορέσουμε κύριε Νάκο, ξέρετε να κάτι, στην υπήρξαν... Ναι. Η εκκλησία μας δεν είναι επισκοποκεντρική, έχει κέντρο το Χριστό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει αντιληπτό για να μπορέσουμε να φύγουμε από τις αγκυλώσεις του Μητροπολίτη, διότι ο Μητροπολίτης και ο κάθε Μητροπολίτης έχει δείξει, εγώ δεν ξέρω κάποιο Μητροπολίτη, ο οποίος έχει δείξει κάτι το διαφορετικό. Υπάρχουν Μητροπολίτες. Συγγνώμη. Ο κύριος Λαβρέντιος. Συγγνώμη, θέλω να... Κύριε Λαβρέντι, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση. Εγώ δεν λέω ότι εκείνοι που διακόπτουν το μνημόσυνο ή αποτυχίζονται, έχουν λάθος ή δεν πρέπει να το κάνουν κτλ. Είναι θέμα συνειδήσεως. Όποιος το νιώθει ότι πρέπει να το κάνει, να το κάνει. Και... Οι πατέρες αυτό λένε, αδελφέ μου. Εντάξει. Λοιπόν, οι πατέρες λένε κι άλλα, τα οποία δεν κάνουμε. Μην κολλάμε σε ένα πράγμα. Όμως αυτό που λέω είναι το εξής. Πολεμάω τον οικουμενισμό μέσα στις δομές αυτής της εκκλησίας. Έτσι. Λοιπόν, όταν πάω κάπου και θυσιάζομαι, αγαπητέ κύριε Νάκο, και μνημονεύεται οποιοσδήποτε αιρετικός, νιώθω στεναχώρια, αλλά μέσα μου νιώθω μια πληρότητα και ικανοποίηση. Γιατί όπως είπατε, η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική και εγώ στην Εκκλησία δεν πάω για τον Επίσκοπο, πάω για τον Χριστό. Στον Χριστό αναφέρομαι, στον Χριστό προσεύχομαι. Να ολοκληρώσω. Η αναφορά του Επισκόπου, έτσι, είναι μια εκκλησιολογική κατάσταση η οποία έχει κιόλας παρερμηνευτεί και παρασταρεί. Όμως έχω μια ικανοποίηση, γιατί πηγαίνοντας στην εκκλησία όπου θα μνημονευτεί ο αιρετικός, ξέρω ότι εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, αδιάφορος, χαλαρός. Είμαι ένας χριστιανός μαχόμενος και ξέρω ότι αυτόν που αναφέρεται εκεί πέρα στην μνημόνευση, εγώ τον πολεμώ και ελπίζω ότι θα έρθει μια στιγμή που θα τον πετάξω έξω από την εκκλησία. Αυτό το πιστεύω. Όταν πάψω να το πιστεύω ή αν πιστώ ότι δεν μπορώ να το κάνω, τότε βέβαια και εγώ θα προχωρήσω στην αποτύχηση. Και βέβαια να πούμε, κύριε Λαβρέντι, τελειώνω, με συγχωρείτε. Ναι, κύριε Νάκο, συγγνώμη να πω κάτι. Τελειώνω, το δεύτερο λόγο. Οι πολλοί πατέρες λένε ότι η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στη Θεία Λειτουργία και η αποδοχή εκ μέρους του εκκλησιαζομένου
Σημαίνει ταύτιση απόψεων. Φρόνημα. Δεν αποδέχομαι. Μάχομαι εναντίον αυτού του επισκόπου με την πράξη μου, με τη ζωή μου. Καταθέτω. Σεβαστό. Καταθέτω τη θυσία. Δεν μπορεί να μου καταλογιστεί αυτό το οποίο λέτε. Καταρχήν, εάν ήμουν διάβολο και καθόμουν στα σαλόνια ή στι γωνιέ ή στα καφενεία και συζητούσα κατά ενό ερετικού επισκόπου και μετά πήγαινα και του έκανα τούμπε ή έκανα τι. Καταρχήν, και δεν ενεργούσα εναντίον του. Πράγματι θα έχουν συγκατάσταση που θέλει. Σεβαστό, σεβαστό. Υπάρχει και ιστορικό προηγούμενο. Κύριε Νάκο, συγγνώμη λίγο. Κύριε Νάκο, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και στο παρελθόν, δεν είναι η πρώτη φορά, υπήρξαν στο παρελθόν αιρετικοί αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες. Η Εκκλησία ανεχόταν. Ο Πάπας πότε εισήγαγε τις αιρέσεις? Το 1053 και το 1054 έγινε σχίσμα. Δύο αιώνες, τρεις αιώνες νωρίτερα ο Πάπας είχε πέσει την αίρεση του Φιλιόκβη. Η Εκκλησία ανεχόταν, περιμένοντας τη μετάνοιά του. Ανεχόταν. Επίσημα η Δυτική Εκκλησία λίγα χρόνια πριν το σχίσμα το επίσημο έκανε το Φιλιόκβη επίσημη πίστη της. Τι λέτε τώρα? Η Εκκλησία ανεχότανε αιρετικούς πατριάρχες. Κατ' οικονομία ανεχότανε για να μην γίνει σχίσμα. Κάνετε λάθος. Καταδίκασε κιόλας στο Φιλιόκβε όταν ήταν ακόμα Ρωμαίικο το Πατριαρχείο. Όταν αργότερα αποδέχτηκε και εκείνη το Φιλιόκβε, είχε διακόπηκε η κοινωνία Ανατολής Δύσης λίγο πριν το 1054. Αυτά που λέτε αιώνες πριν τα έλεγε ο Αθηναγόρας. Δεν τα ξέρετε. Δυστυχώς κάνετε λάθος. Υπήρξαν εποχές που είχαν αιρετικοί πατριάρχες και η Εκκλησία έκανε οικονομία περιμένοντας να αλλάξει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Αδελφέ, το ύφος ξεφεύγει και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Με συγχωρείς, φίλε. Έχουμε την θεόσδοτη ελευθερία του προσώπου και του αυτεξούσιό του. Με συγχωρείτε να τελειώσω. Να μην λέμε ανακρίβειες όμως. Ακούστε. Μπορεί να κάναμε ένα λάθος, συγχωρέστε μας. Αδελφοί, είμαστε και χριστιανοί. Συγχωρέστε μας αν κάναμε λάθος. Να ολοκληρώσω, αδελφέ. Πρόεδρε, πρώτα μελετούμε και μετά διδάσκουμε. Δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Ακούστε, κύριε. Ακούστε. Αυτά τα οποία λέω τα έχω διαβάσει του πατέρα Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου. Δεν είναι δικά μου λόγια, του πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου. Λοιπόν, ας τελειώνουμε την συνάντησή μας. Όχι, τελειώσαμε. Τελειώνουμε τη συνάντησή μας. Καταπιέζεται το γυναικείο φίλο, δεν υπέρχεται κυρία Μάτσελ. Κυρία μου, ξεφεύγει η συζήτηση και πάμε σε αντιπαράθεση. Όχι, δεν πάμε. Αφήστε με. Τρέχουμε αμέσως να ανοίξουμε τα κλειδιά, να μορφωθούμε. Κλείνουμε τη συζήτηση. Το ύφος ξεφεύγει. Χαίρετε. Σας ευχαριστούμε για την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε που μας θυμίσατε την παρουσία. Εγώ να ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω, γιατί ήσασταν καταπληκτικοί παρουσιαστές και οι τρεις. Πραγματικά τις βαριέμαι θρησκευτικές συνάξεις, ο Θεός σας να συγχωρέσει που τις βαριέμαι. Ήρθα εδώ και λέω πάει θα βαρεθώ και θα κόβω χλέβα, μ' ακούτε, μου έχετε διακόψει το μικρόφωνο. Και πραγματικά ενθουσιάστηκα, εγώ προσωπικά, δεν έχει σημασία, ο καθένας έχει το δικό του, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή σας, είχατε νεύρο, είχατε επιχειρηματολογία, είχατε ειλικρίνεια, είχατε σθένος. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Και οι τρεις, νομίζω ότι εκφράζω αίσθημα εδώ όλης της αίθουσας πάνω σε αυτό. Επειδή δεν ακούω όμως, ένα λεπτό να τοποθετηθώ λιγάκι ακόμα, με την άποψη του κυρίου Γραμματέα ότι χρειάζεται ενημέρωση, εγώ συμφωνώ, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι καλοπροαίρετοι που δεν έχουν ιδέα και αυτά που είπατε σήμερα τα ακούνε για πρώτη φορά και χρειάζεται να τα ακούσουν. Νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθούμε σε ένα επίπεδο του στυλ να μην φοβάται ο λαϊκός τον ιερέα για να ασκήσει μια κριτική όταν ο ιερέας σε θέματα πίστεως τα κάνει ρόιδο. Και θα έλεγα το πολύ απλό, εάν ήμασταν ενημερωμένοι λαϊκοί, να μην φοβούμαστε τους ιερείς, επισκόπους, παπάδες, οτιδήποτε. Και όταν βλέπουμε ότι κάνει κάτι στραβό σε επίπεδο έρευσης, από μόνοι μας οι λαϊκοί δεν μπαίναμε στην εκκλησία, δεν πηγαίναμε. Τον αφήναμε τον παπά μόνο του. Ο παπάς τι θα έκανε ο έρμος, θα διορθωνότανε, θα έλεγε όπα, δεν έρχεται το χριστεπώνυμον πλήρωμα, θα λυσάξω στην πείνα, αν δεν είχε και μισθό, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το άλλο που εγώ θέλω να ρωτήσω είναι τι σχέση έχει η πνευματική ηγεσία με τις αστυνομικές δυνάμεις που κάθε φορά που έρχεται ο πνευματικός ηγέτης
δώσ' του τα μύρια οι αστυνομικές δυνάμεις. Εάν είναι πνευματικός ηγέτης, δεν του χρειάζονται οι αστυνομικές δυνάμεις. Τρίτο και τελευταίο, αν μη σας βασανίζω και εσάς, θα ήθελα να θέσετε στους επισκόπους που επικοινωνείτε το θέμα της άρσης των αναθεμάτων. Πώς το προσπερνάνε έτσι στον ντούκου. Διότι εγώ τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα που έγινε το 1965. Το 1965 σηκώθηκε ο κύριος Αθηναγόρας και είπε ότι έρονται τα αναθέματα, αδελφοί, ιδιώτη κτλ. Ναι, 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 προσέξτε. Να πω η συνείδηση δική μου τι μου είπε τότε. Ότι εάν έρχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία του 65 να πει ότι ήταν εν πλάνη μέχρι τότε, ποιος εμένα μου λέει ότι και τώρα δεν πλανάται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γιατί να την ακούω. Αν όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία έκανε λάθος που είδε τα αναθέματα, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα συνείδησης για τους Μητροπολίτες. Έτσι δεν είναι? Τα αναθέματα ήρθαν από ένα πρόσωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Συνολόγης δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα. Σωστό. Δεν τα αποδέχεται, αλλά ξαναλέει, ο κύριος είπε πριν ότι ο επίσκοπος που πάει στην εκκλησία και λέει ο υπέρτες του Στόβη Μοντάδε εκφράζει το ότι την πίστη όλων. Εμείς αυτό που υποχρέωσε να κάνουμε αγώνα. Ο καθένας κατά συνείδηση κάνει τον αγώνα. Το μόνο μεγάλο σημείο ήταν την αναπτύξη της ερωτήρωσης του Λαμιάτος στη δευτερολογία του κυρίου Νάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.